Λοιπόν, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε και αυτή την Πέμπτη στο τέταρτο μέρος του κύκλου εκδηλώσεων με τον τίτλο Επανάσταση. Σήμερα έχουμε το «Δρόμος δικαιοσύνη ουτοπία, η εποχή της Επανάστασης». Συντόμως θα μπορούσα να τοποθετηθώ λέγοντας ότι ζητήματα κεντρικά σε αυτό που λέγεται επαναστατική διαδικασία, όπως είναι το ζήτημα της ουτοπίας, το κέντρο δηλαδή της επαναστατικής διαδικασίας, αυτή η ολοκλήρωση όπως μπορεί να οριστεί μέσα από συναντανακλάσεις του τικούν κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή ενός εβραϊκού τέλους της ιστορίας, το οποίο μεταλαμπαδεύεται τόσο στο χριστιανισμό όσο και στα επαναστατικά κινήματα του μεσαίωνα με χριστιανικό προσωπείο και πρόσωπο θα έλεγα, αλλά και μετά, δηλαδή στα κινήματα που ακολουθούν τη Γαλλική Επανάσταση. Η δικαιοσύνη, ένα ζήτημα το οποίο υπήρξε ισχυρό είτε στα προτάγματα τα οποία μεταρρυθμιστές, επαναστάτες θα μπορούσες να πεις, όπως ο Άγιος ή ο Κλεομένης στην αρχαία Σπάρτη, συγκλητικοί οι οποίοι έπαιρναν το μέρος των κλειδίων, όπως σε κάποιες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του κράτους στην αρχαία Ρώμη, ζητήματα τα οποία μπαίνανε στην επανάσταση των δούλων του Σπάρτακου, ζητήματα δικαιοσύνης, δικαιοσύνη στο πρόσωπο της γης ως αντανάκλαση της πραγματικής ουσίας του Θεού, όπως έμπαινε στα μεσιανικά κινήματα των αναβαπτιστών του μεσαίωνα, δικαιοσύνη όπως έμπαινε στα κινήματα που ακολούθησαν τη Γαλλική Επανάσταση, αλλά και στην ίδια τη Γαλλική Επανάσταση, τη δικαιοσύνη, δηλαδή μια τρίτη τάξη η οποία θέλει να εξωθεί με τις υπόλοιπες και να εξισορροπήσει τη σχέση της με το ανθρώπινο είναι στα πλαίσια είτε των δικαιωμάτων είτε μιας ολοκληρωτικής δικαιοπραγίας, αν το θέλουμε έτσι, η οποία θα έκλεινε τον κύκλο της αδικίας. Δικαιοσύνη στη Ρωσική Επανάσταση, δικαιοσύνη σε αυτό που ακολούθησε τη Ρωσική Επανάσταση, δικαιοσύνη στην Ισπανία, δικαιοσύνη στα κινήματα της αντικουλτούρας στο Μάιο του 68, δικαιοσύνη στην Ιταλία της αυτονομίας στις δεκαετίες του 70, στο σημερινό πρόταγμα για δικαιοσύνη που έθεσαν στη δεκαετία του 90 η Ζαπατίσταση λίγο πιο μετά. Η δικαιοσύνη είναι ένα δεύτερο πολύ ισχυρό ζήτημα, ένα ισχυρότατο συγκείμενο δίπλα στην ουτοπία. Και τέλος, το κρυφό μυστικό. Κρυφό αλλά τόσο φανερό. Ο τρόμος. Ο τρόμος πότε συστηματοποιείται. Συστηματοποιείται σαν τρομοκρατία η οποία ακολουθεί την, αν το θέλουμε έτσι, επέμβαση των επαναστατών απέναντι σε όσους θεωρούν ότι είχαν παραβιάσει τη δικαιοσύνη και σε όσους θεωρούν ότι δεν εντάσσονται στο ουτοπικό του σχήμα. Μπορούμε να δούμε δηλαδή το τρόμο ο οποίος εξαπολύεται κατά κάποιο τρόπο στους επαναστάτες που βρίσκονταν γύρω από τον Μίτσερ στο μεσαίωνα, μπορούμε να δούμε τον τρόμο που εξαπολύεται από τους δούλους οι οποίοι έχουν εξεγερθεί γύρω από τον Σπάρτακο απέναντι στους πατρικίους σε οποιαδήποτε κομμάτι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Μπορούμε να δούμε το αίτημα για δικαιοσύνη ως έκφρασή του μέσα από τον τρόμο στις εξεγέρσεις των μιλότων. Μπορούμε γυρίζοντας ξανά να μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο πέφτανε τα κεφάλια και οι δρόμοι του Παρισιού γέμιζαν από αίμα τις μέρες των Αβράκοντων του 1792-1793. Μπορούμε να μιλήσουμε για τρόμο όταν στρατιωτικοί οι οποίοι άνοικαν στα σώματα της Γαλλικής Επανάστασης οι οποίοι είχαν απελευθερώσει τη Βανδαία έδαραν τελικά και έφτιαξαν ρούχα με τα σώματα και τα δέρματα των ανθρώπων οι οποίοι υπεράσπισαν τη Βανδαία από την αριστοκρατική σκοπιά. Τρόμος, τρόμος στη Ρωσική Επανάσταση, τρόμος στην αρχή της, σαν να λέμε το 1918-1919, τρόμος στις δίκες της Μόσχας. Υπάρχει επανάσταση εκείνη τη στιγμή? Αν αυτή είναι η επανάσταση, πού βρίσκεται η δικαιοπραγία την οποία δικαιολογεί αυτός ο τρόμος? Στο Σοβιετικό Σύνταγμα του 1936, τρόμος στην πολιτιστική επανάσταση της Κίνας το 1967 έως το 1975 εφημερικά, αλλά στην πραγματικότητα τα δύο σκληρά χρόνια, 67-69. Επανάσταση, δικαιοσύνη, τρόμος, ουτοπία. Τρόμος στην περίοδο της Ιταλίας δεκαετίας του 70. Τρόμος στις οργανώσεις που βγήκαν από εκεί. Τρόμος σε όσους αρνήθηκαν να ακολουθήσουν αυτή τη γραμμή. Τρόμος σε όσους θέλησαν μετά να υπερασπίσουν τον εαυτό τους απέναντι σε αυτή τη γραμμή. Τρόμος από εκείνους που επέλεξαν αυτή τη γραμμή. Είναι αυτός ο τρόμος ηθικά δικαιωμένος?
Θα μπορούσε ένας Καντ ποτέ να βγει και να υποστηρίξει κάποιο είδους ηθική προσταγία απέναντι σε αυτόν τον τρόμο? Όλα αυτά τα κείμενα, τα ζητήματα, τα όσα βρίσκονται υπόρρητα αλλά και μπροστά μας στο πέρασμα της πρόσληψης της ιστορίας ή των ιστορικών αφηγήσεων, είναι ζητήματα τα οποία θα επιλέξουμε και θα παρουσιάσουμε στο σημερινό τέταρτο μέρος της σειράς εκδηλώσεων Επανάσταση. Δίνω τον λόγο στον Γιώργο Σεντρόπη. Για χαρά και από μένα. Δεν ακούγαμε πολύ, για χαρά. Λοιπόν, όταν μιλάμε για οποιοδήποτε θέμα και να συζητάμε, σημαίνει ότι κάπως γνωρίζουμε τι είναι αυτό για το οποίο μιλάμε. Είναι... Βασική δηλαδή προϋπόθεση για αυτό για το οποίο... Δεν ακούμε. Στο στόμα μας. Βασική προϋπόθεση για να μπορούμε να συζητήσουμε για κάτι είναι ότι γνωρίζουμε αυτό για το οποίο μιλάμε. Ο Ντεριντά, ο οποίος μάλλον δεν είναι και πολύ συμπαθής σε αρκετό κόσμο, είχε πει όταν είχε κληθεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα για τη θρησκεία, σε μια συζήτηση που είχαν για τη θρησκεία, είχε πει ότι πιστεύουμε ότι μπορούμε να προσποιούμαστε τουλάχιστον, ότι πιστεύουμε ότι μοιραζόμαστε κάποια προεννόηση. Προσποιούμαστε ότι έχουμε κάποια κοινή αίσθηση του τι θα πει θρησκεία. Πιστεύουμε στην ελάχιστη αξιοπιστία αυτής της λέξης, έστω και μόνο για να μπορούμε να θέτουμε ερωτήματα και με σκοπό να αναρωτηθούμε για το θέμα. Κάτι μπορούμε να πούμε ουσιαστικά για την Επανάσταση. Μαζευόμαστε εδώ στο νοσοκομείο σε αυτές τις εβδομάδες. Πιστεύω ότι έχουμε μια τουλάχιστον κοινή αίσθηση τι λέμε για Επανάσταση. Η αίσθηση αυτή δεν είναι εντελώς αβάσιμη. Φαντάζομαι ότι μιλώντας για Επανάσταση, και αυτό είτε αφορά πολιτική Επανάσταση είτε ακόμα και ένα προϊόν, όταν ας πούμε λέμε για διαφήμιση ότι έρχεται ένα νέο σαμπουάν που φέρνει μια Επανάσταση, ας πούμε, τι δηλώνει όλο αυτό? Δηλώνει σίγουρα μια αλλαγή, σημαντική τουλάχιστον αλλαγή για να λέγεται Επανάσταση, αλλά και αυτή η αλλαγή είναι ότι φέρει κάτι νέο. Έστω και αυτό δεν είναι ένα νέο προϊόν. Άρα, μέσα σε αυτόν τον πολύ βασικό ορισμό, τον οποίο πάνω κάτω όλοι μοιραζόμαστε, φαντάζομαι, ανοίγει ένα πεδίο συνεννόησης. Αλλά συγγνώμη, ανοίγει ένα πεδίο διαφωνίας. Πριν δύο εβδομάδες, ο Στέφανος Ροζάνης, ας πούμε, είπε ότι η Επανάσταση είναι η αναστολή της εξέγερσης, που αυτό που παράγει ως νέο είναι μια νέα δομή καταπίεσης. Και είπε, ας πούμε, ότι εν τέλει η Γαλλική Επανάσταση, αυτό το νέο που έφερε μετά από 300 χρόνια ήταν ο Μακρόν. Έτσι. Είναι και αυτή μια θέαση. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, πρόσφατο είναι ο αγώνας των Κούρδων, που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Ροζάβα, στο Κομπανί. Πάρα πολύ μέσα στον αναρχικό χώρο, στην αριστερά, θεωρούν ότι γίνεται μια επανάσταση εκεί, σε βαθμό μάλιστα που έχουν πάει κιόλας να συμμετέχουν σε αυτό. Ο Γκρέμπερ, π.χ., είπε ότι ό,τι γίνεται στους Κούρδους είναι η Ισπανία της εποχής μας, δηλαδή το παραλήρισμα του 1936. Υπάρχουν και άλλα άτομα, βλέπω ένα από αυτά εδώ μπροστά μου, που διαφωνούν όμως, που κινούνται στους ίδιους πολιτικούς χώρους, αλλά διαφωνούν ριζικά με αυτή την ιδέα ότι στο Κομπανί ή στη Ροζάβα γίνεται κάποια επανάσταση. Άρα λοιπόν, όπως και με τη θρησκεία, όταν μιλάμε για επανάσταση, ίσως δεν ξέρουμε ακριβώς για το τι είναι αυτό για το οποίο μιλάμε, ή τουλάχιστον δεν συμφωνούμε για αυτό για το οποίο μιλάμε. Το να λέμε ότι η ιστορία μας δίνει τις απαντήσεις είναι μια πιθανή λύση που να θα δούμε την ιστορία. Ούτε αυτό αρκεί, γιατί οι απαντήσεις που μας δίνει η ιστορία σχετίζονται με τις ερωτήσεις που τις κάνουμε. Άρα λοιπόν έχει και η αφετηρία που ξεκινάμε. Αν θέλουμε, ας πούμε, να επιβεβαιώσουμε αυτό που ήδη πιστεύουμε, θα βρούμε σίγουρα στην ιστορία πράγματα για να μας δικαιώσει. Ας πούμε τώρα αυτό με τη Ρωσική Επανάσταση, τώρα στα 100 χρόνια που έγινε, έχουν βγει πάρα πολλές εκδόσεις. Άμα κάπως έτσι τις κοιτάξουμε, θα δούμε ότι από το Κουκουέ, ξέρω εγώ, μέχρι το Athens Review, που είχε βγάλει μια αφιέρωμα για τη Ρωσική Επανάσταση, το είχε πει κάπως το καρναβάλι του τρόμου, κάπως έτσι, και είχε έτσι μια πάρα πολύ εικόνα τρομακτική, ότι όλοι νιώθουν δικαιωμένοι. Θεωρούν ότι, ας πούμε, ότι η αντίληψη που έχουν περί Επανάστασης δικαιώνεται από αυτό που έγινε στη Ρωσία. Άρα λοιπόν η ιστορία δεν μας προσφέρει καθ' αυτή κάποιο πεδίο ή κάποια εγκυρότητα που αρκεί να δούμε το γεγονός για να μπορούμε να φτάσουμε σε έναν ορισμό της Επανάστασης. Άρα νομίζω ότι αυτό που έχει μεγαλύτερο νόημα, παρόλο που είναι δύσκολο, είναι να αποστασιοποιηθούμε λιγάκι, τουλάχιστον και από τις δικές μας βεβαιότητες, και να προσεγγίσουμε αυτό που λέγεται Επανάσταση σε ένα πρόβλημα. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο κύκλος συζητήσεων εδώ που οργανώνει το κοινό δίκτυο και συγκεκριμένα ο Γιάννης. Αναζητά το νόημα της Επανάστασης όχι σε έναν συμπαγή δογματικό ορισμό, αλλά σε μια γόνιμη συνάντηση του παρελθόντος και του παρόντος. Αυτό κάπως τώρα θα προσπαθώ να κάνω και εγώ, ακολουθώντας μια συγκεκριμένη λογική, η οποία λέει ότι ουσιαστικά η θεωρητική ανάλυση είναι συγχρόνως και ιστορική ευάνθηση. Είναι μια προσπάθεια τουλάχιστον κάπως να ακολουθηθεί μια εγελιανή λογική, η οποία λέει ότι για να κατανοήσουμε το συγκεκριμένο, το ιστορικό, δεν πρέπει να αναστείλουμε τη θεωρία, το αφηρημένο. Αντίθετα, το συγκεκριμένο γίνεται κατανοητό στην ενικότητά του μόνο μέσω της θεωρίας, μόνο δηλαδή μέσω της θεωρητικής σκέψης και όχι χωρίς αυτήν. Αλλά απ' την άλλη κιόλας, η ίδια λογική διαβάζεται και ανάποδα, η αφαιρετική σκέψη, δηλαδή ο θεωρητικός στοχασμός δια των ενιών,
γίνεται κάτι παραπάνω από αφηρημένος λόγος, στον βαθμό που ουσιαστικά αφορά την ιστορία. Είναι δηλαδή μια έκθεση της ιστορικής πραγματικότητας. Υπό αυτήν την έννοια, έτσι όπως το λέω καμιά φορά, ότι η θεωρία δεν είναι φυγή από την ιστορία, αλλά άνοιγμα προς αυτήν. Αυτό είναι κάπως το γενικό πλαίσιο το οποίο θέτει το οποίο φαίνεται και στον τίτλο της παρουσίασης, στις τρεις έννοιες οι οποίες βάζουν το βασικό πλαίσιο. Η δικαιοσύνη, ο τρόμος και η ουτοπία, όπως εγώ τους καταλαβαίνω, είναι τρεις βασικοί καθορισμοί που επιτρέπουν να κατανοήσουμε την επανάσταση στην ιστορικότητά της. Και συγκεκριμένα μας επιτρέπει να κατανοήσουμε μια ιστορική αλληλουχία επαναστάσεων, οι οποίες όλες μαζί συνιστούν μια ολόκληρη εποχή, αυτό που ο Γιάννης και είπαμε πριν, την εποχή της Επανάστασης, για την οποία το τι σημαίνει αυτό, η εποχή της Επανάστασης, θα επανέλθω λίγο αργότερα. Την ίδια στιγμή, αυτή η ιστορική εποχή δίνει στους καθορισμούς αυτούς, οι οποίοι είναι θεωρητικοί καθορισμοί, είναι γενικές έννοιες από μόνες τους, το ιστορικό τους περιεχόμενο και βάθος. Άρα και τους κάνει κάτι περισσότερο από νοητικές αφαιρέσεις, τις κάνει ζωντανές ιστορικές διαδικασίες. Υπό αυτή την έννοια, και αυτό είναι που είπα πριν, η θεωρητική και η ιστορική ευάνθηση στο φαινόμενο της Επανάστασης συμβαδίζουν. Το ένα δηλαδή λειτουργεί διαλεκτικά με το άλλο. Για να ξεκινήσουμε αυτή την ανάλυση, θα ξεκινήσω τη δικαιοσύνη, το οποίο θεωρώ ότι είναι απαραίτητο γιατί, όπως θα προσπαθήσω κάπως να υποστηρίξω, ότι οι δύο κατηγορίες του τρόμου και της ουτοπίας έπονται τόσο λογικά όσο και ιστορικά από την κατηγορία της δικαιοσύνης. Δηλαδή, επειδή θεωρώ ότι η Επανάσταση αφορά στην ουσία της την πραγμάτωση της δικαιοσύνης, παράγεται και μια διαλεκτική που περιέχει ως καθορικιστικές στιγμές τον τρόμο και την ουτοπία. Υπό αυτή την έννοια, δεν γίνεται να κατανοήσουμε την καθοριστική παρουσία του τρόμου και της ουτοπίας στην εποχή της Επανάστασης έξω από μια κριτική θεώρηση της δικαιοσύνης. Φυσικά το πρόβλημα είναι ότι αυτό που λέμε δικαιοσύνη δεν είναι καθόλου προφανές τι σημαίνει. Ο Γιάννης ωραία το έθεσε πριν, δικαιοσύνη τι και πού. Ο Ρέιμον Γκέους, ένας αρκετά ενδιαφέρον θεωρητικός στοχαριστής, έχει πει ότι είναι εντυπωσιακό πόσο ασαφής είναι η έννοια αυτή στην καθημερινή γλώσσα και σε ποιο βαθμό διαφέρουν οι αντιλήψεις για τη δικαιοσύνη από το ένα πλαίσιο στο άλλο και σε διαφορετικές κοινωνίες και εποχές. Κατά κάποιο τρόπο, επειδή όλοι θεωρούμε, ξέρουμε τι είναι δικαιοσύνη, είναι επειδή δικαιοσύνη είναι αυτό που μας αρέσει να λέμε ότι είναι. Άρα, δίκαιο είναι πάντα αυτό που θέλουμε εμείς να λέμε ότι είναι δίκαιο. Προφανώς τώρα αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και δεν μπορώ να το αναπτύξω εις βάθους. Είναι κάτι που με απασχολεί αρκετό καιρό και είναι μελέτη που συνεχίζεται και που αναπτύσσεται. Απλά κάποιες επιγραμματικές θέσεις που θα επιτρέψουν κάπως να αναδειχθεί τουλάχιστον η σχέση μεταξύ Επανάστασης και δικαιοσύνης. Οι κυρίαρχες αντιλήψεις της δικαιοσύνης γενικότερα ρίζουν την έννοια ως μια κανονιστική αρχή, ως ένα ιδανικό. Μπορεί και να διαφωνούν μεταξύ τους για το ποιο είναι αυτή, ποια είναι η ιδέα, το περιεχόμενο της ιδέας της δικαιοσύνης. Δηλαδή, η δικαιοσύνη μπορεί να οριστεί ως ακριβοδικία, όπως ο Τζον Ρόλς. Μπορεί να οριστεί ως αξιοκρατία, ως ισότητα, ως ατομική αυτονομία, ως ευταξία. Υπάρχουν ένα πλήθος προσδιορισμών που δίνεται στη δικαιοσύνη. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε να κάνουμε με μια ιδεαλιστική θεώρηση του φαινομένου, η οποία αντιλαμβάνεται τη δικαιοσύνη ως μια ιδέα που θεσπίζει ο λόγος και που κατόπιν πρέπει να εφαρμοστεί στην κοινωνική πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν η δικαιοσύνη αφορά ένα πρέπει, αυτό που στα γερμανικά ο αντιγερμανικός ιδεαλισμός έχει θέσει ως το sollen, το οποίο δηλαδή είναι αυτό που οφείλει, αφού το έχει σκέψει, συλλάβει, οφείλει ο άνθρωπος να το πραγματώσει. Είναι δηλαδή ένα καθήκον ή μια κατηγορική προσταγή, που θα λέγαμε. Αυτό το πρέπει λοιπόν ρίχνει μια πάρα πολύ βαριά σκιά πάνω στην ιστορία και συγκεκριμένα πάνω στις επαναστάσεις. Και επιπλέον, στο βαθμό που η πραγμάτωση της δικαιοσύνης αποτελεί εφαρμογή μιας ορθολογικής τάξης πραγμάτων που νέμει στον καθένα αυτό που του αξίζει, γιατί ο λόγος αυτό κάνει, ο ρίζος δικαιοσύνη είναι αυτό που αξίζει στον καθέναν και τον νέμει μετά. Άρα, στον άνθρωπο και σε μια πολιτιακή τάξη έπεται ουσιαστικά να νέμει στον καθένα τι είναι αυτό που του αξίζει και του αρμόζει. Λοιπόν, έπεται λοιπόν ότι η ηλική αποτύπωση της δικαιοσύνης δεν μπορεί να είναι τα σώματα και τα πάθη τους, αλλά είναι η αντικειμενικοποίηση του λόγου, δηλαδή είναι ο νόμος. Άρα λοιπόν, από την ιδεαλιστική αντίληψη της δικαιοσύνης, οδηγούμαστε ουσιαστικά σε μια αντίληψη στην οποία η δικαιοσύνη πραγματώνεται ως νόμος ή αυτό που λέμε δίκαιο. Έτσι, φυσικά, η δικαιοσύνη εμφανίζεται στην Επανάσταση μόνο ως απουσία. Δηλαδή, είναι η διάρρηξη μιας ένομης τάξης, η οποία και πρέπει να κατασταθεί από μια ένομη τάξη. Και αυτό νομίζω είναι και ο λόγος που ο Καντ σε αυτό το βιβλίο προσχολείται, λέει ότι η δικαιοσύνη, ότι η Επανάσταση μπορεί να είναι δίκαιη, να έχει δηλαδή δίκαιους λόγους που την κινητοποιούν, αλλά η ίδια η Επανάσταση ποτέ δεν μπορεί να είναι δίκαιη, γιατί η Επανάσταση είναι βία, και επειδή η βία είναι η διάρρηξη του νόμου και του λόγου, και επειδή ο νόμος είναι ο λόγος αποκρισταλωμένος, είναι αντικειμενικοποιημένος λόγος, δεν μπορεί μια Επανάσταση ποτέ να είναι καθ' αυτή δίκαια. Γι' αυτό νομίζω Καντ την απορρίπτει. Υπάρχει δηλαδή μια συνέπεια μέσα στη σκέψη του. Αν λοιπόν ο ιδεαλισμός κάπως υποτάσσει τα επανεστατημένα σώματα στην άπειρη κρίση ενός δικαστηρίου, τότε το δικαστήριο του λόγου, και μας θέτει μέσα στο πλαίσιο μιας υπερβατικής κρίσης, νομίζω ότι η προφανής προϋπόθεση, αν θέλουμε να αναδείξουμε τη θετικότητα της Επανάστασης, αν μιλάμε δηλαδή μια σκοπιά που θέλουμε να δείξουμε ότι η Επανάσταση δεν είναι απλά αυτό το μεταβατικό στάδιο που πάμε από τη μία ένομη τάξη στην άλλη, αλλά είναι η ίδια η Επανάσταση ένα θετικό γίγνεσθε,
πρέπει να ξεπεραστεί και ο ιδεαλισμός σαν μορφή σκέψης προς χάρη τίνος πράγματος προφανώς ενός υλισμού. Δυστυχώς, εντός της ριζοσπαστικής πολιτικής σκέψης, το εγχείρημα ενός υλιστικού ξεπεράσματος του ιδεαλισμού ήθεστε να οδηγεί στην απόρριψη της ίδιας της ιδέας της δικαιοσύνης, ότι δηλαδή η δικαιοσύνη είναι ένα ιδεολογικό επιφαινόμενο, το οποίο αποκρύπτει και εξοραίζει υλικά συμφέροντα και σχέσεις εξουσίας. Δεν αρνούμε ότι αυτή η θέση έχει μια πάρα πολύ μεγάλη κριτική δύναμη. Αν υπάρχει εξάλλου μια δύναμη και ένα κριτικό πνεύμα στον υλισμό και μια ανεξάντλητη επικαιρότητα στον υλισμό, δεν είναι ότι λέει ότι η ύλη είναι η βάση των πραγμάτων, γιατί αυτό δεν σημαίνει και πολλά στην πραγματικότητα. Είναι ότι ουσιαστικά μας επιτρέπει να δούμε πίσω από τα ωραία λόγια και τις υψηλές ιδέες και να δούμε την πραγματικότητα των σωμάτων που εμπλέκονται σε σχέση εξουσίας. Είχε γραφτεί το Δεκέμβρη του 2008 ένα ωραίο κείμενο. Το πώς λεγόταν κάπως Βεδουίνος, ίσως πολίτης ποτέ, κάπως έτσι, που είχε γραφτεί μέσα στην κατάληψη της ΑΣΟΕ. Το οποίο λέει σε μια φάση έτσι συμπυκνώνει αυτή την υλιστική αρχή, που λέει ότι οι αστεί με μια φωνή που τρέμει από ευλάβεια υπόσχονται δικαιώματα, δικαιοσύνη, ευλάβεια, μα εξεγερμένοι ακούν καταπίεση, εκμετάλλευση, λαιλασία. Παρόλο λοιπόν που βρίσκω ότι έχει ιδιαίτερη δύναμη κριτική αυτή η προσέγγιση, μου φαίνεται παρόλα αυτά ανεπαρκής όσον αφορά τη ρήξη με τον ιδεαλισμό. Καθώς θεωρώ ότι του παραχωρεί το δικαίωμα να ορίσει ο ιδεαλισμός ποιο είναι το περιεχόμενο της συζήτησης. Επί της ουσίας, δηλαδή, αυτή η ληστική θεώρηση αποδέχεται ότι η δικαιοσύνη είναι κατασκεύασμα του λόγου, το οποίο κινείται στο επίπεδο της αναπαράστασης, άρα και του νόμου, και γι' αυτό το απορρίπτει απλά. Έτσι όμως χάνεται και πάλι η υλικότητα της δικαιοσύνης σαν παραγωγική επιθυμία που διαπερνά το κοινωνικό γίγνεσθε. Και συγκεκριμένα συσκοτίζεται η παρουσία της επιθυμίας και της επιθυμίας για δικαιοσύνης στους αγώνες των υποτελών, είτε αυτές αφορούν τοπικές εξεγέρσεις, σαν π.χ. αυτές οι εξεγέρσεις που γίνονται στην Αμερική ενάντια σε δολοφονίες έγχρωμων, το οποίο έτσι είναι αυτό το κίνημα που έχει δημιουργηθεί, μέχρι και επαναστατικούς ξεσηκωμούς. Το ότι η δικαιοσύνη γενικότερα υπάρχει και πέρα από τον νόμο και ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη των υποτελών έχει διατυπωθεί από πολύ νωρίς. Έτσι δεν είναι δικιά μου προφανώς θέση. Ο Ρομπεσπιέρος, ας πούμε, στην ομιλία του στη Δίκη του Λουδοβίκου, έχει πει ότι οι λαοί δεν κρίνουν όπως τα δικαστήρια, δεν ρίχνουν ποινές, ρίχνουν κεραυνούς. Δεν καταδικάζουν βασιλιάδες, τους ρίχνουν στο κενό. Και αυτή η δικαιοσύνη αξίζει όσο και αυτήν των δικαστηρίων. Ενώ λοιπόν αυτή η διαπίστωση υπάρχει και δεν είναι σίγουρα δικιά μου, απλά θεωρώ ότι δεν αρκεί σαν διαπίστωση. Δεν αρκεί να πεις ότι υπάρχει λαϊκή δικαιοσύνη ή το σύστημα αυτό που λέει το δίκαιο το έχουν εξεγερμένοι. Δεν αρκεί σαν διαπίστωση. Πρέπει να πώς την εξηγούμε θεωρητικά. Δηλαδή πρέπει να την εντάξουμε σε ένα θεωρητικό πλαίσιο. Και σίγουρα υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές οι οποίες έχουν εμφανιστεί. Μια πιθανή θεώρηση είναι να προσδιορίσουμε την επιθυμία για δικαιοσύνη ως φαντασίωση πληρότητας, η οποία γεννιέται από μια πραγματικότητα έλλειψης. Είναι κάπως η ψυχαναλυτική, θα τη λέγαμε, αντίληψη της, ή μια ψυχαναλυτική αντίληψη για τη δικαιοσύνη. Αυτή επί της ουσίας είναι και η θέση του Νίτσε όταν μιλάει για μνησικακία, αν και πρέπει να τονιστεί ότι ο Νίτσε δεν θεωρεί τη μνησικακία απλά ένα ψυχικό μηχανισμό, είναι μια φιλοσοφική κατηγορία η οποία ορίζει μια ορισμένη σχέση με τον χρόνο. Είναι μια δυναμία της βούλησης να αποδεχτεί τη ροή του γίγνεσθε. Το έχει θέσει ωραία, λέει ότι το ότι δεν μπορεί να σπάσει τον χρόνο και την επιθυμία του χρόνου, αυτή είναι της βούλησης η πιο μοναχική πληγή. Εναλλακτικά, η επιθυμία για δικαιοσύνη που οφείλει τους υποτελείς μπορεί να κατανοηθεί στα χνάρια μια μαρξιστικής θεώρησης, αντάλλαγα πως ο Μάρξ κατανοεί και θρησκεία. Μπορεί λοιπόν η δικαιοσύνη ουσιαστικά να θεωρηθεί ότι είναι η καρδιά ενός άκαρδου κόσμου, η αθέατη, η ιδεατή αναπαράσταση μιας κατάστασης ευημερίας, όταν αυτή δεν υφίσταται. Έτσι. Η προφανής κατάληξη ουσιαστικά εδώ είναι ότι όπως και η θρησκεία, η δικαιοσύνη θα είναι περιττή όταν πραγματοθεί υλικά. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή να υπάρχει ιδέα δικαιοσύνης όταν πλέον θα υπάρχει μια πραγματικά ευημερούσα κοινωνία. Η συγκεκριμένη προοπτική μου φαίνεται προτιμότερη από την νητσεϊκή, η οποία θεωρώ ότι είναι βαθιά ελιτιστική, αν και δεν μπορώ να επεκτείνω σε αυτό. Παρόλο που δεν είναι ότι είναι λάθος, προφανώς υπάρχει μνησικακία. Ακόμα και στον Μάρξ, αν διαβάσει τα κειμενά του, όταν μιλάει την Παρίσινη Κομμούνα, βλέπει την μνησικακία. Που λέει κάποια στιγμή ότι οι αστεί θα τους κατακρεουργήσουν, θα τους κάνουν, ξέρω εγώ. Υπάρχει και σε εμάς παντού υπάρχει μνησικακία. Απλά δεν είναι η ουσία της δικαιοσύνης, δεν είναι δηλαδή ο πυρήνας της. Και θεωρώ ότι το να την κάνει στον πυρήνα της είναι μια βαθιά αντιδραστική και ελκυστική θέση. Η μαρξιστική αντίληψη, απ' την άλλη, κατανοεί ουσιαστικά τον παραγωγικό χαρακτήρα της επιθυμίας για δικαιοσύνης, αλλά εν τέλει παραμένει σε ένα πεδίο έλλειψης. Και έτσι υποβαθμίζει ουσιαστικά την ιδιάζουσα ποιότητα αυτής της επιθυμίας, δηλαδή ότι παράγει διαφορετικές μορφές ζωής εντός ενός δυναμικού πεδίου σχέσεων. Αυτή είναι η αναλυτική της επιθυμίας, δηλαδή η επιθυμία ως παραγωγή, και πάλι προφανώς δεν είναι δικιά μου, το έχει αναλύσει εκτεταμένο ο Ντελέζ με τον Γκουαταρί, σε μια σειρά από βιβλία, ξεκινώντας από τον Αντιδίποδα. Προφανώς και πάλι δεν μπορώ να επεκταθώ ιδιαίτερα σε αυτή την προοπτική, αν και τη θεωρώ ιδιαίτερα γόνιμη, γιατί κιόλας νομίζω μας δίνει μια πολύ καλή βάση για να κατανοήσουμε το φαινόμενο της δικαιοσύνης ως επιθυμία. Όταν λοιπόν μιλάμε για επιθυμία για δικαιοσύνη ή μια επιθυμία δικαιοσύνης, δεν αναφερόμαστε στην αναζήτηση ενός ελλείπων αντικειμένου, δηλαδή σε μια έλλειψη.
Το οποίο και κατόπιν μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά ότι είναι μια απατηλή φαντασίωση. Αναφερόμαστε σε ένα παραγωγικό γίγνεσθε, στο οποίο η επιθυμία συνεκτείνεται στις ροές, στις συναρμώσεις και στις μορφές που υποκινεί. Υπό αυτό το πρίσμα, η δικαιοσύνη δεν βρίσκεται κάπου στον ορίζοντα, δεν είναι το άγιο δισκοπότηρο της σκέψης που περιμένει να το ανακαλύψουμε, ούτε είναι μια αισθητική τάξη πραγμάτων, στην οποία η πραγματικότητα πρέπει να προσαρμοστεί, όπως το έχει πει ο Μάρξ για τον κομμουνισμό. Η δικαιοσύνη αφορά ένα πολλαπλό γίγνεσθε, το οποίο εκτείνεται από διαδικασίες συγκρότησης θεσμικών μορφών, παραγωγής, αναγνώρισης, επικοινωνίας, διανομής, διακυβέρνησης, αλλά συγχρόνως ορίζει γραμμές εξέγερσης, αντίστασης και φυγής. Αυτό τονίζει ο Ντελέζ Γιονγκαταρί στο βιβλίο για τον Κάφκα, όταν λένε ότι η δικαιοσύνη είναι το συνεχές της επιθυμίας, με μεταβαλλόμενα όρια που πάντα εκτοπίζονται. Από αυτή τη σκοπή. Να κάτσε να το προχωρήσω, γιατί θα φύγει πολλά. Αυτό ουσιαστικά που θέλω να πω είναι ότι από αυτή τη σκοπιά την Τελεζιανή δεν υπάρχει κάποια προϋπάρχουσα ιδέα δικαιοσύνης, ένα πρέπει στο οποίο πρέπει να εναρμονιστούμε. Η δικαιοσύνη αφορά την υπεξεργασία των συνθήκων που θα επιτρέψουν μια καλή ζωή να ευδοκιμήσει. Φυσικά, όπως λέει, κατανοεί και ο Μπένιαμιν μετά, ακριβώς επειδή παράγουμε ιδέες, ουσιαστικά μετά η δικαιοσύνη γίνεται καθ' αυτή μια αξία και είναι, πώς το έχει πει ένα ωραίο που λέει, ότι είναι ουσιαστικά η δυνατότητα να φτάσουμε στο ύψιστο σημείο του κόσμου. Πάντα όμως δεν έχουμε να κάνουμε μια ιδέα που απλά πρέπει να αυτοπραγματοθεί, δηλαδή μια ταυτότητα η οποία υπάρχει από πριν και αρκεί στο λόγο να την ανακαλύψει. Έχουμε να κάνουμε μια πειραματική διαδικασία, το οποίο ουσιαστικά δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο δημιουργούμε. Υπό αυτό το σχήμα, κάθε ιδέα δικαιοσύνης ξεκινά από υλικές πρακτικές. Απ' την άλλη όμως, σε αντίθεση με έναν απλοϊκό υλισμό που λέει ότι η σκέψη αντανακλά την πραγματικότητα, η ιδέα της δικαιοσύνης ουσιαστικά ανοίγει σε αυτές τις πρακτικές ένα πεδίο ανάπτυξης και πολλαπλασιασμού. Οι ιδέες είναι και οι ίδιες. Ο λόγος είναι και ο ίδιος η παραγωγική επιθυμία. Δεν είναι απλά το μυαλό και η επιθυμία. Ακόμα και αυτό που λέμε λόγος, σκέψη, θεωρία, είναι και αυτό μια επένδυση επιθυμίας. Και είναι η δυνατότητα της σκέψης να μπορεί να αποστασιοποιηθεί και ουσιαστικά να ανοίξει και νέα πεδία σε αυτό που λέμε επιθυμία ή σε όλες τις ανάγκες μας, συμφέροντά μας ή σε οτιδήποτε άλλο. Αυτό το διάνοιγμα του ιστορικού ορίζοντα επιτελείται σε συστηματικό βαθμό ιστορικά από αυτό που λέμε ιδεολογία ή που κάποιοι έχουν ορίσει ως φαινόμενο ιδεολογίας. Αυτό μπορεί να αφορά τις πολιτικές ιδεολογίες της νεωτερικότητας, τον φιλελευθερισμό, τον σοσιαλισμό, τον εθνικισμό, τον φασισμό ακόμα, αλλά αφορά επίσης και θρησκευτικές μορφές ιδεολογίας, όπως τον χριστιανισμό και το Ισλάμ, μια διάκριση τους άλλους μεταξύ θρησκευτικών και κοσμικών μορφών ιδεολογιών, που είναι πολύ πιο ασταθείς και ρευστή από ό,τι εννοείται πιστεύουμε. Εντάξει, θα το προχωρήσω λιγάκι πάλι. Το βασικό του ουσία είναι εδώ ότι παρόλο που οι ιδεολογίες προφανώς έχουν και πάρα πολλές αρνητικές προεκτάσεις και η ιδεολογία τίνει καμιά φορά να βάζει τη σκέψη μέσα σε ένα καλούπι και μετά να τα βλέπουμε όλα μέσα από αυτό το καλούπι, σε κάθε περίπτωση αυτό που εγώ θεωρώ είναι ότι χωρίς ιδεολογική διαμεσολάβηση δεν υπάρχει και επανάσταση. Γιατί ακριβώς η ιδεολογία είναι αυτή που ορίζει, που θέτει σε μορφή προτάγματος και προγράμματος ουσιαστικά αυτή την επιθυμία δικαιοσύνης που κινεί τους υποτελείς και τους ανοίγει έναν ιστορικό ορίζοντα δικαίωσης. Στη βάση λοιπόν της θεώρησης αυτής που κάπως εδώ πέρα ψηλαφίζω, η Επανάσταση αποτελεί την ιστορική στιγμή όπου η δικαιοσύνη ως συντακτική δύναμη αλλά και ως εξέγερση διαπλέκονται σε ένα ιδιαίτερα υψηλό σημείο έντασης. Κάπως λιγότερο αφηρημένα, όχι εντελώς λιγότερο αφηρημένα. Η Επανάσταση ονομάζεται ή ονομάζουμε Επανάσταση το συμβάν όπου διαρριγνύεται μια υφιστάμενη τάξη δικαίου, ενώ συγχρόνως ξεκινάει η διαδικασία σύνταξης νέων θεσμικών μορφών δικαιοσύνης. Και νομίζω ότι αυτός ο ορισμός αυτό μας επιτρέπει να συλλάβουμε το φαινόμενο της Επανάστασης τόσο στην ενότητά του, αλλά και σε όλη την πολλαπλότητα. Κάτσε να το προχωρήσουμε. Ναι, απλά το πω συντόμως ότι η Επανάσταση ενώ έχει πάντα ταξικό πρόσημο, και αυτό μιλάμε τώρα για την ενότητα και την πολλαπλότητα, δηλαδή η Επανάσταση πάντα είναι και αποτύπωση ταξικής πάλης, δεν είναι ποτέ αυτοπραγμάτωση μιας μοναδικής τάξης, δεν είναι ας πούμε η στιγμή που η εργατική τάξη π.χ. γίνεται από καθαυτή δι' αυτή. Γιατί... Η τρίτη τάξη στην περίπτωση τη Γαλλική Επανάσταση, για να το πάμε στο πρώτο γενές. Γιατί στην πραγματικότητα, σε ένα επαναστατικό ξέσπασμα σειραίουν πάντα διαφορετικές κοινωνικές δυνάμεις υπό τη μορφή μιας μάζας, και ο Ντελέζ εδώ έχει μια πολύ ωραία ανάλυση μεταξύ διαφοράς τάξης και μάζας, η οποία αναζητάει τα νέα σχήματα της συλλογικής της ύπαρξης. Κατά τον ίδιο τρόπο, ενώ σε μια επανάσταση εμφανίζονται πολλαπλά συμφέροντα και προφανώς εμπλέκονται πολλαπλά συμφέροντα, η επανάσταση δεν είναι ποτέ απλά έκφραση κάποιων αντικειμενικών συμφερόντων, γιατί αποτελεί τη στιγμή της ριζικής διαπραγμάτευσης αυτών των συμφερόντων κατά την επιρροή των νέων μορφών και αντιλήψεων δικαιοσύνης που έρχονται στο δημόσιο φως. Είναι σε αυτή τη βάση που νωρίτερα ορίσαμε τη δικαιοσύνη ως βασικό καθαιρισμό του επανάστατικού φαινομένου. Στο βαθμό δηλαδή που μια επανάσταση αποτελεί διαδικασία ριζοσπαστικού μετασχηματισμού, η δικαιοσύνη ως παραγωγική επιθυμία διαπερνά τις μικρές και μεγάλες στιγμές που δομούν αυτό το γίγνεσθε στην επανάσταση. Δηλαδή, διαπερνά τη μετατροπή των κοινωνικών δομών, θεσμών, ρόλων και ταυτοτήτων.
τις συγκρούσεις, τις ταραχές, τις πορείες, τα σαμποτάζ, τις απεργίες, τις συνελεύσεις και όλες αυτές τις δομές αυτοοργάνωσης που εμφανίζονται σε μια επανάσταση ως τα κύτταρα του νέου κόσμου. Και κάπου εδώ νομίζω ότι είναι που εμφανίστηκε η ουτοπία και ο τρόμος ως διαλεκτικές στιγμές της επαναστατικής διαδικασίας. Μιλώντας για ουτοπία, μιλάμε για την επιθυμία μιας δικής μορφής συλλογικής ύπαρξης, η οποία φτάνει στο επίπεδο της αναπαράστασης. Έτσι, άρα φτάνει σε ένα επίπεδο στο οποίο μπορούμε να μιλάμε, αυτή θα είναι η νέα κοινωνία και μπορούμε κάπως να την περιγράψουμε. Προφανώς η ουτοπία υπάρχει ως τέτοια και έξω από τα πλαίσια ενός επαναστατικού φαινομένου. Υφίσταται ως ενεργή προσδοκία, ως αναμονή, ως φαντασίωση, ως λόγος και ως πρακτική που φανερώνει το πλεόνασμα που έχει επιθυμία για δικαιοσύνη σε σχέση με το κοινωνικό πεδίο που αναδύεται. Η ουτοπία εν τέλει είναι ένα πλεόνασμα. Είναι το πλεόνασμα της ύπαρξής μας σε σχέση με αυτό που ζούμε. Συνεπώς, όχι μόνο η ουτοπία δεν επάγεται λογικά από την Επανάσταση, αλλά αντιθέτως η Επανάσταση βρίσκει μία από τις οντολογικές της προκείμενες σε αυτό το ουτοπικό πλεόνασμα του ανθρώπινου γίγνεσθε. Απ' την άλλη, η Επανάσταση ως κορύφωση αυτού του πλεονάσματος αποτελεί και κατόφλι όπου η ουτοπία μεταβαίνει στο επίπεδο του ιστορικά συγκεκριμένου. Δηλαδή, εφ' εξής, δεν έχουμε να κάνουμε απλά μια προσδοκία που φτάνει στο επίπεδο της αναπαράστασης, αλλά έχουμε να κάνουμε μια πολιτική διαδικασία παγίωσης αυτής της αναπαράστασης σε ιστορική τάξη δικαίου, δηλαδή σε οργανωμένες σχέσεις κοινωνίας. Η διαδικασία αυτή, όπως είπα πριν, έχει έναν πάρα πολύ δημιουργικό χαρακτήρα και όπως είπαμε, η ουτοπία δεν πραγματώνεται ως μοντέλο, αλλά είναι πείραμα. Είναι το πείραμα του πώς να μετασχηματίσουμε την ύπαρξή μας. Η Επανάσταση είναι ουσιαστικά τη στιγμή η οποία διακηρύτεται ότι αυτό το πείραμα μπορεί να πάρει μια συστολική μορφή. Ας πούμε, λέμε ότι θα δημιουργηθεί μια σοβιετική δημοκρατία ή μια πολιτεία ίσων ατόμων ή μια δημοκρατία. Ενώ σου πειραματίζεται με το περιεχόμενο αυτή τη ολότητα πάνω σε αυτέ τι ριζοματικέ μορφέ δικαιοσύνη που ήδη έχει παράγει. Αυτό που να πω είναι ότι δεν υπήρχε σοβιετική δημοκρατία π.χ. έξω από τα Σοβιέτ, αλλά συγχρόνω η έννοια και η ιδέα τη σοβιετική δημοκρατία άνοιξε στα Σοβιέτ ουσιαστικά την πλήρη τους δυναμική, η οποία δεν υπάρχει στη Σοβιέτ καθ' αυτή, χρειάζεται αυτή η διαμεσολάβηση της ιδέας όπως έχει πραγματοθεί ως η προοπτική μιας ουτοπίας. Αυτή η δημιουργική και επιτελεστική διάσταση της Επανάστασης έχει έρθει τα τελευταία χρόνια πολύ στο προσκήνιο, σε αντίθεση κάπως με μια μαρξιστική-λενινιστική λογική, κάπως έτσι πιο παραδοσιακή, που λέει ότι η Επανάσταση είναι κατάληψη της εξουσίας. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική όντως αυτή η θέση, ότι δηλαδή η Επανάσταση νικάει όχι μέσω κάποια στρατιωτική επικράτηση, στο όνομα τη οποία επιτρέπεται τα πάντα, αλλά νικάει μένοντας συνεπής στα πρωτόκολλα τη εμφάνισή τη. Κάτι τέτοιο προσπαθώ και εγώ να πω με αυτή τη θεώρηση κάπως που κάνω τη δικαιοσύνη, είναι ότι ω γίγνεσθε δικαιοσύνη, η Επανάσταση είναι μια κατάφαση. Έτσι. Δεν είναι απλά μια καταστροφή ή μια στρατιωτική νίκη. Απ' την άλλη, η θεωρητική προοπτική κάπως που προτείνεται εδώ πέρα αναδεικνύει ότι η Επανάσταση δεν είναι και καθαρή κατάφαση. Αντίθετα, στο βαθμό που μιλάμε για έναν ξεσηκωμό ενάντια σε μια συνθήκη που είναι πλέον μη ανεκτή, γιατί η Επανάσταση πάνω απ' όλα είναι και συγχρόνως, είναι η εξέγερση των ανθρώπων ενάντια σε αυτό που βιώνουν ως μη ανεκτό. Π.χ. αυτό που έγινε, ξέρω εγώ, στην Αίγυπτο, στην Αραβική Άνοιξη και σε όλα τα μέρη, είναι μια κατάσταση που πλέον δεν γίνεται με τίποτα ανεκτή και δεν γίνεται ανεκτή γιατί βιώνεται ως άδικη. Η δικαιοσύνη λοιπόν συγχρόνως είναι και ως άρνηση αυτού του πράγματος που την αρνείται. Δηλαδή, κάπως έτσι φτηνά διαλεκτικά, είναι η άρνηση της άρνησης. Μάλιστα, αυτό που η Επανάσταση αρνείται ως γίγνεσθε δικαιοσύνη δεν είναι απλά μια αδικία, είναι μια υφιστάμενη τάξη δικαίου. Εδώ τώρα θα το κάνουμε λίγο πιο θεωρητικό. Το οποίο σημαίνει ότι η δικαιοσύνη δεν αρνείται το αντίθετό της, την αδικία, αρνείται τον ίδιο της τον εαυτό. Δηλαδή, αρνείται μια παγιωμένη μορφή δικαιοσύνης. Γι' αυτό και η στιγμή της άρνησης δεν είναι εξωτερική της δικαιοσύνης, είναι καταστατικό της κομμάτι. Άρα, ούτε η βία είναι ένα απλό εργαλείο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με υπευθυνότητα ή εγκράτεια. Η βία είναι εμενή στιγμή στην πραγμάτωση της επαναστατικής δικαιοσύνης. Διότι η δικαιοσύνη πραγματώνεται στο επαναστατικό συμβάν όχι μόνο ως σύνταξη νέων θεσμών και σχέσεων, αλλά και ως κατάργηση μιας αδικίας που έχει παγιωθεί ως δίκαιο. Δηλαδή, ως κατάλυση της ένομης τάξης που καταγγέλλεται από την Επανάσταση ως ουσιωδώς άδικη. Αυτή η μη εργαλειακή σχέση βίας και δικαιοσύνης έχει διατυπωθεί από τον Μπένιαμιν Ωραία όταν λέει ότι ο Μεσσίας δεν έρχεται μόνο σαν λυτρωτής, αλλά σαν νικητής του Αντίχριστου. Γιατί ο Αντίχριστος δεν είναι το αντίθετο του Χριστού, έχει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του Χριστού. Άρα ουσιαστικά ο Αντίχριστος είναι η άρνηση του ίδιου του εαυτού και ο Χριστός με τον ακατανικά τον Αντίχριστο αρνείται τον ίδιο τον εαυτό του. Στο προχωρήσω λιγάκι. Μέσα σε αυτό το σχήμα, τέλος πάντων, θεωρητικά μπορούμε να καταλάβουμε και τον τρόμο. Ο τρόμος αποτελεί την οργανωμένη άσκηση βίας ενάντια σε έναν πολιτικό εχθρό, αυτό είναι η πιο προφανής έννοια του τρόμου, με σκοπό, αν όχι την πλήρη του εξόντωση, σίγουρα την πλήρη εξουδετερωσή του. Στην Επανάσταση, ο τρόμος αναδύεται αρχικά ως λυτρωτική βία, ως μαζική βία, η οποία εκδικείται τα χρόνια καταπίεσης και εκμετάλλευσης που ουσιαστικά έχει υποστεί η μάζα, η πληβή, η εργατική τάξη, το προλεταριάτο, όπως και να το πούμε. Είναι μια αναγγελία δηλαδή ο τρόμος στις προνομιούχες τάξεις, ότι όπως το λέει η ταινία, οι μέρες αυθονίας σας έχουν τελειώσει.
Άρα δηλαδή αυτό παράγεται αρχικά σαν λυτρωτική αντιβία, η οποία προφανώς εμπεριέχει και αυτό που θα λέγαμε κάποιες υπερβολές. Αυτή όμως είναι μόνο η πρώτη φάση του επαναστατικού τρόμου. Η δεύτερη είναι όταν η επανάσταση, η οποία μπορεί πλέον να παράγει ίδια δίκαιο, καλείται να υπερασπιστεί τον εαυτό της, δίνοντας τη βία συστηματική μορφή. Η ένταση του τρόμου ουσιαστικά εδώ θα καθοριστεί από την ένταση της αντίδρασης, στην οποία ανταπαντά. Υπάρχει δηλαδή μια διαλεκτική μεταξύ ουσιαστικά επανάστασης και αντίδρασης, η οποία καθορίζει το επίπεδο του τρόμου. Αλλά με τη σειρά της η αντίδραση, η ένταση της αντίδρασης, είναι συνδεδεμένη προφανώς με την ένταση του επαναστατικού μετασχηματισμού, δηλαδή με το βαθμό της τοπικής δυναμικής του. Αν ας πούμε στη Ρωσία ή στη Γαλλία η αντίδραση ήταν τεράστια, ενώ στην Ανατολική Ευρώπη το 1992 δεν υπήρχε κάποια ουσιαστική αντίδραση. Εντάξει, είχε να κάνει προφανώς ότι στην Ευρώπη, στην Ανατολική Ευρώπη, ήταν λίγο πιο πολύπλοκη κατάσταση, δηλαδή είναι μέσα στο ίδιο κομμουνιστικό κόμμα που κάπως βγαίνει αυτό. Αλλά παρόλα αυτά έχει να κάνει το γεγονός ότι η τοπική ένταση των επαναστάσεων αυτών του 1992 δεν ήταν τόσο υψηλή όσο τη γαλλική π.χ. τη Ρώσικη Επανάσταση. Η ουτοπία που ζητάγανε οι Ανατολικοί Ευρώποι ήταν κάπως προς τα δυτικά, δεν ήταν προς το μέλλον, ήταν κάπως έτσι πιο δυτικά και υπήρχε ένα πολύ πιο έτοιμο μοντέλο. Και αυτό είναι μια υπόθεση. Τέλος πάντων, η ουσία εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με το μελανό σημείο. Ο τρόμος δεν είναι το μελανό σημείο σε μια όμορφη ιστορία αλλαγής του κόσμου. Ο τρόμος και η ουτοπία αποτελούν, όπως είπα, διαπλεκόμενες εκφάνσεις της διαλεκτικής δομής που έχει η δικαιοσύνη όταν φτάσει στην ένταση ενός επαναστατικού ξεσηκωμού. Το πρόβλημα φυσικά είναι ότι με το να συστηματοποιείται σε τρόμο, το επαναστατικό δίκαιο ρίχνει τους σπόρους της κρατικής κυριαρχίας και μιας νέας καταπίεσης. Γιατί φτάνοντας στο επίπεδο ενός οργανωμένου μηχανισμού, δίνει τη δυνατότητα σε όποιον ελέγχει, και πάντα ένας μηχανισμός ελέγχεται από κάποιους, ακόμα και αν είναι μια συνέλευση αυτό, που δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα σε αυτό που ελέγχει αυτόν τον μηχανισμό να κυριαρχήσει πάνω σε όσους θεωρεί ότι εμποδίζουν την ολοκλήρωση της επανάστασης. Και αν κάτι η ιστορία μας διδάσκει, είναι ότι αυτοί μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι ακόμα και άνθρωποι που τάσσονται με την Επανάσταση. Ο τρόμος, ας πούμε και στη Γαλλία και στη Ρωσία, και όπου αλλού έχει πραγματοθεί, δεν καθάριζε μόνο την δεξιά της Επανάστασης, καθάριζε και την αριστερά της αρκετά μαζικά. Η τελευταία πρόταση υπενθυμίζει και ότι παρόλο που κινείται σε ένα αρκετά θεωρητικό επίπεδο η ανάλυση, δηλαδή ορίζουμε γενικές κατηγορίες, ουσιαστικά αποτελεί όλο αυτό που λέω, θα ήθελα τουλάχιστον, να αποτελεί αφηρημένη έκθεση μιας μακράς ιστορικής περιόδου, αυτό που είπαμε πριν ότι είναι η εποχή της Επανάστασης. Όπως υποδεικνύει το όνομά της, η εποχή αυτή καθορίζεται από το γεγονός ότι η Επανάσταση, γι' αυτό λέγεται η εποχή της Επανάστασης, η Επανάσταση λοιπόν ως γεγονός, ως προσδοκία, αλλά και ως απειλή, καθορίζει το συλλογικό φαντασιακό, αλλά και συγχρόνως την κοινωνική πραγματικότητα και το ιστορικό των κρατών, αλλά ακόμα και τη γεωπολιτική που τώρα έχει τον τελευταίο καιρό αποκτήσει πολύ. Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη σχέση των κρατών εκείνη την εποχή έξω το πλαίσιο των επαναστάσεων και την πραγματικότητα, αλλά και την απειλή της Επανάστασης. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, δεν είναι ότι η Επανάσταση εμφανίζεται εκείνη την εποχή. Κάποιοι στοχαστές όπως οι Άρεντ, ας πούμε, θεωρούν ότι δεν υπάρχει Επανάσταση πριν την νεωτερική εποχή. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Θεωρώ ότι υπάρχουν Επαναστάσεις και πριν την νεωτερική εποχή. Απλά η Επανάσταση στην νεωτερικότητα, σε αυτό που λέμε εποχή της Επανάστασης, όπως αναγγέλλεται από την Γαλλική Επανάσταση και μετά, ουσιαστικά. Μιλάω, προσπαθώ να το. Μην αγχώρεσαι. Σιγά-σιγά. Γιατί είναι μεγάλο. Δεν είναι λοιπόν. Αυτό λοιπόν που λέμε για εποχή της Επανάστασης είναι ότι φτάνει στο επίπεδο ενός κοσμοϊστορικού συμβάντος η Επανάσταση. Είναι δηλαδή ένα συμβάν το οποίο δεν είναι τοπικό, δεν απευθύνεται απλά στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στη Ρωσία, στη Γερμανία. Ουσιαστικά είναι κοσμοϊστορική η κλίμακά του. Δηλαδή θα παράγει ένα νέο κόσμο, το οποίο διαφορά με παλιότερες επαγγελίες αυτού του κόσμου είναι ότι ουσιαστικά αυτό που έρχεται είναι η Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι η Βασιλεία του Θεού, όπως έλεγε ας πούμε, η χριστιανική ή άλλες θρησκείες, οι οποίες συμπυκνώνουν αυτή τη μεσιανική προσδοκία αλλαγής όλου του κόσμου, αλλά είναι η πολιτεία του ανθρώπου. Έχουμε ας πούμε, να κάνουμε κατά κάποιο τρόπο μια εκοσμίκευση ουσιαστικά αυτή τη προσδοκία για οικουμενική δικαιοσύνη. Όπως τον Καμπανέλα, ας πούμε, πολιτείες του ήλιου, ήδη αυτό ξεκινάει. Το μεσαίο, ναι, και φτάνει ας πούμε, αυτό που λέει ο Γιάννης, γιατί η εποχή της Επανάστασης αναγγέλλεται αρκετά πριν. Συμφωνώντας μαζί σου και αυτό που είπες για την Άρεντ. Απλά φτάνει στη Γαλλία κάπως στην κορύφωσή της. Η πολιτεία λοιπόν αυτή παίρνει διάφορες μορφές. Η διακήρυξή της, παρόλο που όπως είπα αναγγέλλεται και από το ξενισμό και από διάφορες άλλες μορφές των πόλεων των χωρικών, η διακήρυξή της ουσιαστικά έρχεται σε μια πιο συμπυκνωμένη μορφή στο διαφωτισμό. Αλλά η πιο ριζοσπαστική της μορφή βρίσκεται στο κομμουνιστικό πρόταγμα, το οποίο θέτει ο επαναστατικός σοσιαλισμός. Ο κομμουνισμός είναι όντως, αν είναι κάτι, είναι όντως η θρησκεία, η μαζική θρησκεία του 20ου αιώνα, και ίσως και λίγο πιο πριν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όποια και να είναι η θέση μας, και όταν λέω κομμουνισμό, δεν εννοώ μόνο
μια συγκεκριμένο μοντέλο κομμουνισμού. Μην ξεχνάμε και στην Ισπανία, ένα αρχική ελευθεριακό κομμουνισμό ονομάσανε το πρώτο, αυτό που θέλανε, την κοινωνία που θέλανε να φτιάξουν. Άρα λοιπόν, μιλώντας για κομμουνισμό, μιλάμε τουλάχιστον για ένα ευρύ φάσμα ενδεχομένων μορφών οργάνωσης κοινωνίας, η οποία ουσιαστικά γίνεται όντως μαζικό κίνημα με έναν τρόπο το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Εκατομμύρια άνθρωποι συστρατεύονται σε αυτό το πρόταγμα και παίρνουν τα όπλα. Ενώ λοιπόν η διακήρυξη αυτής της περασμένης ουτοπίας του κομμουνισμού τίθεται στο επίπεδο του λόγου, η ιστορική της πραγμάτωση αναποτίθεται στα χέρια του ένοπλου λαού, ο οποίος είναι μια νέα φιγούρα που εμφανίζεται ήδη από τη Γαλλική Επανάσταση, ο λαός ο οποίος παίρνει τα όπλα και ουσιαστικά θα μπορέσει να πραγματώσει αυτή τη δικαιοσύνη. Πάνω απ' όλα και σταδιακά, όσο προχωράει η διαδικασία, ο ένοπλος λαός παίρνει τη μορφή του ένοπλου προλεταριάτου, του ιστορικού μεσία, όπως έχει πει ένας στοχαστής, το οποίο ουσιαστικά το προλεταριάτο καλείται να οδηγήσει τις πληβιακές μάζες στον νέο κόσμο, όπου οι τελευταίοι έσονται πρώτοι. Έτσι, έχουμε να κάνουμε και με ένα διανοητικό ουσιαστικά πλαίσιο, δηλαδή με μια διακήρυξη στο επίπεδο της ιδέας, αλλά έχουμε να κάνουμε και μια πολιτική πραγματικότητα, στην οποία εκατομμύρια ανθρώπων από εργαστασιακοί εργάτες στη Γερμανία ή στη Ρωσία, μέχρι αγρότες στο Βιετνάμ ή στην Κίνα ή στα πιο απίθανα μέρη του κόσμου, ουσιαστικά παρόλο που οι αγώνες τους είναι τοπικοί, συγχρόνως όλοι ενώνονται, επειδή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλοι παλεύουν για μια έννοια την οποία μπορεί να μην καταλαβαίνουν με τον ίδιο τρόπο, αλλά παρόλα αυτά τους ένωνε σε ένα κοινό πεδίο. Και αυτό ήταν αυτή η έννοια του κομμουνισμού. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον διανοητικό και πολιτικό αστερισμό αναδεικνύεται και όλο αυτό το τοπικό πλεόνασμα της δικαιοσύνης για το οποίο μίλησα προηγουμένως. Αλλά συγχρόνως αναδύεται και όλη η βία που κυοφορεί αυτό το επαναστατικό πρόταγμα δικαιοσύνης. Το ένα, και αυτό ήθελα ουσιαστικά κάπως να αναλύσω πριν, δεν διαχωρίζεται από το άλλο. Γι' αυτό πρέπει να τα αξιολογήσουμε και μαζί. Δηλαδή, ό,τι επιτυχίες, να πούμε έτσι, οι νίκες έχει φέρει η εποχή της Επανάστασης, συμβαδίζουν και με όλες τις καταστροφές που έχει φέρει η εποχή της Επανάστασης. Αυτό δεν σημαίνει πλήρη στερηνισμό του τρόμου, του Πολ Πότ, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Σημαίνει απλά ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε αφηρημένες ηθικές κρίσεις, ότι ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα, ας πούμε. Δεν είναι ότι διαφωνώ με αυτή την κρίση, είναι ότι δεν μας βοηθάει και πάρα πολύ να προσανατολιστούμε μέσα στην ιστορία, προς χάρη μιας τοπικής και εστιασμένης κριτικής. Η κριτική μας δεν πρέπει να είναι η κρίση μας περιβαλλοντική, δεν πρέπει να μιλάμε ως δικαστές, πρέπει να μιλάμε πάντα εστιασμένα και τοπικά. Η εποχή της Επανάστασης ουσιαστικά έχει πλέον παρέλθει σε κάθε περίπτωση, και κάπως εδώ και πάλι να το μαζέψω. Το οποίο ένα από τα φαινόμενα τα οποία υποδεικνύει ότι η Επανάσταση αυτή η εποχή έχει παρέλθει, μια από τις αποδείξεις αυτό έχει πει ο Τραβέρσο, λέει ότι η Επανάσταση πλέον, η λέξη Επανάσταση πια δεν ανοίγει μια προσδοκία συλλογικής αλλαγής, αλλά ουσιαστικά ανοίγει στο συλλογικό φαντασιακό εικόνες των Γκούλαγκ, του Στάλιν, του Λένιν. Όντας, διδάσκοντας και σε ένα σχολείο μέσης εκπαίδευσης, ουσιαστικά το βλέπω πάρα πολύ με τους μαθητές μου, τους οποίους όταν μιλάμε για Επανάσταση, δεν τους έρχεται, δεν εμπνέονται, δεν θεωρούν ότι ανοίγεται αυτό το όραμα μιας περασμένης ουτοπίας. Αρκετά όταν μιλάμε για Επανάσταση, αυτό που τους έρχεται στο μυαλό είναι η πολύ αυτή η απτή ιστορική πραγματικότητα του Μάο, ξέρω, του Στάλιν, του Λένιν και όλων αυτών των ανθρώπων. Από τη δικιά μου σκοπιά, κάπως, το γεγονός ότι η εποχή της Επανάστασης έχει παρέλθει φαίνεται και στο δικαιοσύνη, δεν εμφανίζεται σήμερα και πάλι ως αυτή η συλλογική προσδοκία μετασχηματισμού του κόσμου. Αντίθετα, ενώ είναι προφανές ότι υπάρχει διευρυμένη αδικία, ή πολλοί άνθρωποι νιώθουν ότι υπάρχει διευρυμένη αδικία, υπάρχει όλο και μια μεγαλύτερη κριτική πάνω στον κόσμο όπως είναι. Πλέον η κριτική μάλιστα κοντεύει να γίνει κοινότοπη. Δηλαδή, βλέπεις αμερικάνικες σειρές, βλέπεις ταινίες και όλες κρίνουν. Δηλαδή, υπάρχει μια κριτική πάνω σε αυτό που λέμε καπιταλισμό, έστω και επιφανειακή κριτική. Αλλά αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η κριτική δεν γίνεται από τη σκοπιά ουσιαστικά ενός καλύτερου κόσμου, γίνεται από τη σκοπιά μιας καταστροφής που έρχεται. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, φαντασιωνόμαστε τη δικαιοσύνη σήμερα όχι ως ουτοπία, αλλά φαντασιωνόμαστε σαν συλλογική τιμωρία. Και αυτό νομίζω φαίνεται σε όλα αυτά τα μεταποκαλυπτικά σενάρια που υπάρχουν παντού, ακόμα και αυτά το zombie craze που υπάρχει, νομίζω μπορούμε να το προσεγγίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Άρα, λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια εποχή στην οποία ουσιαστικά η Επανάσταση έχει πάψει να είναι αυτό που ήταν. Κατά πόσο μπορεί να έρθει η εποχή, μια νέα εποχή Επανάσταση, είναι κάτι το οποίο είναι ανοιχτό σε κουβέντα, δεν είναι κάτι το οποίο θα συζητήσω αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν προοπτικές πάντα να έρθει και έχουν ανοίξει νομίζω κάποιες προοπτικές για κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα δεν βρισκόμαστε ακόμα σε αυτό το σημείο. Σε κάθε περίπτωση, με το πέρας της εποχής της Επανάστασης, ο επαναστατικός τρόμος υποχώρησε. Λόγω αυτού βγήκαν όλες αυτές οι νυχτερινές αμφολογίες, βγήκαν πάρα πολύ φιλελεύθεροι το 90, ειδικά όταν επέφτει, ας πούμε, το σοβιετικό καθεστώς. Το 90, όταν καταραίει το σοβιετικό καθεστώς
Και υποθέτεται τελειώνει ο σοσιαλισμός, αρχίζει και παράγεται ένας ολόκληρος λόγος, ο οποίος λέει ότι πάλι καλά που τέλειωσε όλο αυτό το πράγμα, γιατί ουσιαστικά θα υποχωρήσει ο επαναστατικός τρόμος και όλες αυτές οι ακρότητες που είχαν γίνει. Κάπως η Επανάσταση λέει ότι είναι ακρότητες, ότι όλα αυτά που γίνανε στο παρελθόν είναι πράγματα που πρέπει να αφήσουμε πίσω, πρέπει να τα ξεχάσουμε και ουσιαστικά πρέπει να μπούμε σε αυτή τη νέα, σε αυτή τη νέα εποχή, σε αυτή τη νέα κατάσταση. Φυσικά, ό,τι και να λέγανε ο Φουκουγιάμα και όλοι αυτοί οι φιλελεύθεροι που λέγανε ότι η εποχή της Επανάστασης έχει τελειώσει, άρα τελειώνει και αυτή η εποχή της βίας και του τρόμου, η βία δεν έχει εξαφανιστεί και ο κόσμος έχει γίνει και πολύ περισσότερο δίκαιος ή λιγότερο βίος σίγουρα. Αντίθετα, υπάρχει εκτεταμένη βία παντού. Είμαστε εκτεθειμένοι, κάποια μέρη ακόμα περισσότερο εκτεθειμένα σε μια άλλη βία, η οποία γίνεται όλο και περισσότερο ασύμμετρη και η οποία κλιμακώνεται διαρκώς με διάφορους τρόπους. Και με αυτήν την άποψη υπάρχει μια ιδιαίτερα νοσηρή διαλεκτική μεταξύ κρατικής βίας και αυτό που λέγεται κάπως τρομοκρατία, το οποίο το ένα συνέχεια ενισχύει το άλλο. Απ' την άλλη, φυσικά υπάρχουν και αντιστάσεις, υπάρχουν επιθυμίες, υπάρχουν κινήματα που υποδεικνύουν σε έναν καλύτερο κόσμο. Γι' αυτό είπα ότι δεν είναι ότι έχει παρέλθει κάθε δυνατότητα να ξαναέρθουμε σε μια εποχή επανάστασης. Για να φτάσουμε όμως πάλι στο επίπεδο ενός επαναστατικού μετασχηματισμού, το οποίο θα έχει αυτήν την οικουμενική κλίμακα στην οποία είχε η Επανάσταση κάποτε, σημαίνει ότι και προϋποθέτει ότι η επιθυμία για δικαιοσύνη θα ξαναβρει αυτήν την ουτοπική ορμή που είχε την εποχή της Επανάστασης. Το ερώτημα κάπως που θα ήθελε να θέσει η ανάλυση που διατύπωσε είναι ότι μήπως έτσι μαζί με την Επανάσταση φυσικά θα βρούμε μπροστά μας τον τρόμο. Με αυτό δεν θέλω, όπως είπα, να πω ότι ο τρόμος είναι κάτι που πρέπει να τον ενστερνιστούμε απόλυτα, ούτε προσπαθώ να δικαιολογήσω μαζικές καθαρίσεις αντοφυρονούντων. Δεν είναι αυτό το νόημα. Απλά τονίζω ότι δεν μπορούμε να αρνηθούμε σε νεολογικό επίπεδο τον τρόμο, χωρίς συγχρόνως να αρνηθούμε την Επανάσταση ως διαδικασία παραγωγής μιας νέας τάξης δικαίου στα συντρίμμια μιας νέας παλιάς. Ενοιολογικά δηλαδή, δεν μπορούμε, άμα θέλουμε να ενστερνιστούμε την Επανάσταση, ουσιαστικά πρέπει να ενστερνιστούμε στο νεολογικό επίπεδο τουλάχιστον και την ουτοπία αλλά και τον τρόμο. Και αυτό να μας ανοίξει ένα πεδίο προβληματισμού. Σε αυτό το πεδίο προβληματισμού, αν κάτι χρειάζεται να επιμείνουμε, νομίζω, είναι ότι η επαναστατική δικαιοσύνη που παράγει η Επανάσταση έχει πεπερασμένο χαρακτήρα, δηλαδή στον πεπερασμένο χαρακτήρα της ουτοπίας. Αυτός ο πεπερασμένος χαρακτήρας της ουτοπίας και της Επανάστασης πολλές φορές λησμονήθηκε την εποχή της Επανάστασης, κάτι που οδήγησε σε μια ταύτιση της δικαιοσύνης με τη σωτηρία. Ουσιαστικά, θεωρήσαμε ή θεωρήσανε κάποτε ότι η δικαιοσύνη, η πραγμάτωση της δικαιοσύνης, ουσιαστικά θα οδηγήσει σε αυτόν τον τέλειο κόσμο, το οποίο η σωτηρία ουσιαστικά δεν είναι απλά η λύτρωση, ούτε είναι η δικαιοσύνη. Η σωτηρία είναι το ξεπέρασμα της φθοράς του χρόνου. Γι' αυτόν τον λόγο, το πρόταγμα για σωτηρία, αυτό το όραμα σωτηρία, συμπυκνώνεται πάνω απ' όλα σε θρησκείες, οι οποίες μιλάνε για μια μετακοσμική κάπως κατάσταση. Η δικαιοσύνη όμως υπάρχει ως πρόβλημα και ως επιθυμία, επειδή είμαστε πεπερασμένοι. Άμα δεν ήμασταν πεπερασμένοι, δεν θα υπήρχε πρόβλημα δικαιοσύνης. Ο Άγκαμπεν κάπως το λέει ωραία, λέει ότι οι άνθρωποι επιθυμούν δικαιοσύνη επειδή δεν θέλουν να σωθούν. Αυτό που προσπαθώ να αναδείξω μέσα στη θεώρηση αυτή, ας πούμε, κάπως την οποία τη συνόψισα κάπως εδώ, είναι αυτό, ότι η δικαιοσύνη δεν είναι ένας στατικός παράδεισος, δικαιοσύνη είναι δημιουργία. Όταν μιλάμε για δικαιοσύνη, μιλάμε για μια δημιουργία. Και κάπως το έχει πει ωραία ο Χένρι Μίλλερ, και με αυτό κάπως θα κλείσω, ότι το τραγούδι της δημιουργίας αναδύεται από τα συντρίμμια της ανθρώπινης προσπάθειας. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σωτηρόπουλο για την πολύ περιεκτική τοποθέτησή του πάνω στην ουτοπία, τη δικαιοσύνη και τον τρόμο, για αυτά τα ιδιαίτερα δηλωτικά χαρακτηριστικά της Επανάστασης, η οποία είναι ένα γεγονός, για κάποιους άλλους ένα συμβάν, για κάποιους τρίτους μια εποχή και για κάποιους τέταρτους απλώς η Επανάσταση. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, αν θέλουμε, την κουβέντα γύρω από όσα ακούστηκαν με μια πολύ μικρή παρατήρηση που κάνει κάποια στιγμή ο Μάρτιν Χάιντεγκερ πάνω στο θέμα των επαναστάσεων, αναφέροντας και χαριτολογώντας κάτι σε ένα κείμενό του για την τεχνική, χαριτολογώντας αλλά ταυτόχρονα εκφράζοντας μια δυστοπική διάθεση. Λέει λοιπόν ο Χάιντεγκερ ότι όσα και αν έγιναν στο προηγούμενο κομμάτι του 20ου αιώνα, αναφέρεται και στις επαναστάσεις από την πλευρά της αριστεράς, όσο και στις επαναστάσεις από την πλευρά της δεξιάς, που κάποιες μάλιστα στήριξε και ο ίδιος, ό,τι και αν προτάθηκε ως επανάσταση στο προηγούμενο κομμάτι του 20ου αιώνα, μοιάζει να έχει τελειώσει. Υπάρχουν όμως ακόμα επαναστάσεις, οι οποίες εκτιλήσονται αθόρυβα, με μόνο δυναμικές στιγμές τους να εκφράζονται πιο ανοιχτά. Υποπτεύομαι
ότι αυτές οι επαναστάσεις έχουν να κάνουν με την τεχνική και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι αυτές οι επαναστάσεις προχωρούν προς πράγματα τα οποία θα μας αρέσουν τελικά. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, απαντήσεις. Εσύ. Και μετά ο Γιώργος. Όχι, μπορεί να μιλήσει ο Γιώργος. Έλα, Γιώργο, πες. Εδώ την όλη θεώρηση της επανάστασης την έχωσαν... κάνεις τοποθέτηση επομένως, δεν κάνεις ερώτηση. Οκ, το πλέον. Λέω ότι η θεώρηση της επανάστασης είναι στο μυαλό μου ως μια θεωρητική ουτοπία, μετά μια εξέγερση με βία, αυτό μετά εναλλάσσονται με τρομοκρατία και πάλι γίνεται ουτοπία. Διότι με την τρομοκρατία πάβει να υπήρξε η επανάσταση, οπότε ξανά γίνεται ένας φαύλος κύκλος όλης αυτής της διαδικασίας, η οποία έχει να κάνει με ένα μόνο λόγο, το οποίο θα πάρει την εξουσία. Βέβαια η δικαιοσύνη που ανέφερε ο Γιώργος πριν είναι λίγο, πώς θα το πούμε έτσι, ναι, αλλά δεν το επικαλείται. Δηλαδή όποιος πάρει την εξουσία μετά επάβει να υφίσταται η έννοια της δικαιοσύνης. Ακούμε. Η χιλιαστική τάση της επανάστασης είναι αυτό το προβληματικό της όλης της ιστορίας κατά την άποψή μου. Διότι δεν είναι μια έφοδο στον ουρανό η επανάσταση, ούτε το να σφαγιάσεις τους αντιπάλους. Αλλά κατά την άποψή μου είναι ότι είναι ένα στάδιο εξελικτικό το οποίο μπορεί να πάρει χρόνια. Δεν είναι μια στιγμή και ένας μήνας, είναι μια χρόνια διαδικασία την οποία θέλεις κάπου να φτάσεις. Αλλά για την επανάσταση σου κόβει αυτόν τον δρόμο ξαφνικά και σταματάει αυτή η εξέλιξη. Οπότε αν βγάλεις το περιεχόμενο της γεωλογίας και της χιλιαστικής τάψης της επανάστασης στην πορεία της, κάπου μπορεί να εξαλειφθεί η βία. Δηλαδή, για μένα η βία δεν είναι ο σκοπός, ούτε ο στόχος να μακελέψεις τον αντίπαλο. Ο σκοπός είναι να το πείσεις ότι η επανάσταση δεν είναι τελείωση, αλλά συνεχίζεται σε καθημερινή βάση. Όσον αφορά βέβαια την εξέλιξη της επανάστασης, όπως είπε ο Γιώργος πριν, και εγώ βάσει την τελευταία διαβάσματα που ήταν στο Μπούξιν, στο τετράδιο που έχει για την τρίτη επανάσταση, το λεγόμενο βιβλίο του, είναι ένα τρίτο τετράδιο που ξεκινάει από την Αμερικάνικη, από την Αγγλική επανάσταση και φτάνει μέχρι την Ισπανική επανάσταση. Ο Μπούξιν αναφέρει ότι πια δεν υπάρχει μέλλον για άλλες επαναστάσεις. Εφόσον υπάρχει ένας φαύλος κύκλος, εντάξει αυτό το λέω εγώ τώρα, το λέω Μπούξι, υπάρχει αυτός ο φαύλος κύκλος, ο οποίος δεν οδηγεί πουθενά συγκεκριμένα, μόνο σφαγές, ολοκληρωτισμοί, διεκδίκηση της εξουσίας, μη ύπαρξη δικαιοσύνης, μη ύπαρξη ελευθερίας. Γιάννη, σταματάω σε λίγο. Όχι. Μη ύπαρξη ελευθερίας, λοιπόν. Και ένα δεδομένο που αυτή τη στιγμή υφίσταται, που δεν βλέπω εγώ προσωπικά να γίνεται μια επανάσταση, είναι ότι ο καπιταλισμός έχει διαιρέσει τόσο πολύ τις μάζες και έχει τόσο αλλοδριώσει τους ανθρώπους, ώστε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας συγκεκριμένος
δεν έλεγα εχθρός εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, δεν ξέρω πώς να το πούμε έτσι, που να μπορεί να βάλει σε κίνηση μια επαναστατική διαδικασία. Συν τις άλλες ακόμα, κλείνοντας, ψάχνω το επαναστατικό υποκείμενο που θα κάνει την επανάσταση. Άλλοι λένε το προλεταριάτο, άλλοι λένε οι λούπεν προλετάρι, άλλοι λένε οι μετανάστες. Και ακόμα δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση τώρα που εγώ προσωπικά ψάχνω το ενωτικό σημείο της όλης ιστορίας ώστε να μπορέσεις να πας τα πράγματα παραπέρα. Γι' αυτό και κλείνω αυτό που ο Γιάννης πριν. Εγώ βλέπω ότι επειδή ο κόσμος τώρα τελευταία έχει απογοητευτεί πάρα πολύ με την αριστερά και με όλη αυτή τη διαδικασία της κατάστασης που επικρατούσε τόσα χρόνια και στο Ανατολικό Μπλοκ και στα κόμματα στη Δύση, βλέπουμε μια στροφή μιας κατάστασης πιο, πώς θα το πούμε, φασιστο μοναρχικό τέτοιο. Δηλαδή το έδειξε και τα συναλλητήρια της Μακεδονίας. Βλέπουμε και τις τάσεις που επικρατούν στην Ευρώπη και στον όλο τον πλανήτη με μια άδο της ακροδεξιάς και του ναζισμού και του φασισμού μέσα στα κοινοβούλια. Οπότε δηλαδή για μένα λίγο είναι δυσίωνο το μέλλον για μια επανάσταση όπως συζητάμε τώρα σε αυτό το πλαίσιο. Θα πρέπει να βρούμε μια άλλη μορφή επαναστατικής διαδικασίας για να ξαναβάλουμε πάλι αυτή τη ροή που είπα σε μια διαφορετική μορφή. Εσύ. Έχω μια ερώτηση. Θέλεις να... Όχι, δεν χρειάζεται. Πες μια δυνατά για να ακούνε και πίσω. Λοιπόν, αναφέρεις κάπου για τάξη μάζα και συμφέροντα. Όταν λοιπόν σε μια επανάσταση δεν υπάρχουν τάξεις, πλέον υπάρχουν μάζες, οι οποίες κινούνται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση με κάποια κοινά συμφέροντα, ίσως κάποια κοινά συμφέροντα. Όταν λοιπόν η επανάσταση, ας πούμε, επιτύχει και γίνει πανεκατεστημένη, γιατί επαναπροσδιορίζονται οι τάξεις, ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, δηλαδή μια πάλι ένα αίτημα των επαναστάσεων είναι, ας πούμε, ισότητα, άρα δεν υπάρχουν τάξεις. Οι επαναστάσεις που έχουν γίνει τουλάχιστον εδώ και πάρα πολλά χρόνια επαναπροσδιορίσαν τις τάξεις. Δηλαδή, ας πούμε, στην πρώτη Σοβιετική Ένωση και στα υπήρχε νομεκλατούρα, ξέρω εγώ, σε κάποια άλλα καθεστώτα βγήκε η μπουρζουαζία, ας πούμε, στην Ιταλική Επανάσταση. Στη Γερμανική Επανάσταση έγινε η άνοδος αυτών που είχαν των λεγόμενων μικροβιομηχάνων, οι οποίοι σαν τους Κρουπ έγιναν μεγάλο βιομηχανικό. Όταν αναφέρεσαι η Γερμανική Επανάσταση, σε τι αναφέρεσαι? Στο 1848 και ύστερα, όταν, ας πούμε, έγινε η. Θα συνεχίσω. Ναι. Λοιπόν, οπότε, μια επιτυχημένη επανάσταση. Γιατί δεν διαλύει τις τάξεις και να είναι όλοι ένα? Γιατί η επανάσταση όταν γίνεται κατεστημένο χρειάζεται τάξεις? Κοίτα, η επανάσταση, στο βαθμό που όντως αποβλέπει την κατάλυση των τάξεων, στο βαθμό που επανέρχεται, επειδή όπως λες, όντως αυτό ισχύει, δηλαδή ιστορικά εμφανίζονται πάντα νέες τάξεις ή μια νέα τέλος πάντων ταξική διαστρωμάτωση, φαντάζομαι ότι αυτό υπό κάποια έννοια σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια όρια και στην επανάσταση. Τώρα τα όρια αυτά μπορεί να βρει διάφορους λόγους. Μπορεί κάποιος να πει ότι δεν καταλύονται επαρκώς οι υλικές προϋποθέσεις που δημιουργούν τις τάξεις. Π.χ. ότι δεν είναι ένα. Ξέρω εγώ ότι στη Ρωσική Επανάσταση μπορεί να πει κάποιος ότι δεν καταργήθηκε, ας πούμε, το χρήμα, δεν καταργήθηκε η αξία, δεν καταργήθηκαν κάποια πράγματα. Είναι μια ενδεχόμενη απάντηση. Άλλη ενδεχόμενη απάντηση είναι ότι μέσα από την ίδια τη διαδικασία της επανάστασης, ακριβώς επειδή παράγεται ορισμένοι μηχανισμοί και δομές εξουσίας, εν τέλει οι ίδιοι φορείς της επανάστασης, οι οποίοι παράγεται και μια διαφοροποίηση, γιατί ενώ υπάρχει η μάζα, πάντα υπάρχει μια διαφοροποίηση μέσα στη μάζα, στο οποίο είναι κάπως τα πιο προωθημένα πολιτικά κομμάτια. Το οποίο και αυτό είναι πάντα ένα γεγονός της επανάστασης, έτσι ότι εμφανίζονται κάποια πιο προωθημένα κομμάτια, τα οποία φέρουν εντός τους, παρόλο που χωρίς αυτά πιθανότατα δεν υπάρχει επανάσταση, ή τουλάχιστον μπορεί να προχωρήσει από ένα σημείο και μετά η επανάσταση, πιθανότατα φέρουν εντός τους μια νέα ουσιαστικά ταξική διαστρωμάτωση. Σε κάθε περίπτωση δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο μπορούμε να απαντήσουμε θεωρητικά τι να γίνει για να μην. Δηλαδή μπορείς να θέσεις απλά κάποιες γενικές θεωρητικές θέσεις, ας πούμε, ότι τι πρέπει να γίνει ή πόσο μια επανάσταση θα μπορούσε να αποφύγει μια νέα ταξική διαστρωμάτωση. Αλλά στην πραγματικότητα αυτά θα είναι κάποιες γενικές διατυπώσεις οι οποίες δεν μπορούν να λύσουν επί του πρακτέου το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα στον πυρήνα το έχει να κάνει, νομίζω, με αυτό που λέμε και λίγο τη διαλεκτική, αυτό που λέω. Προσπάθησα κάπως λίγο έτσι συμπυκνωμένα και βιαστικά να τονίσω ότι η επανάσταση δεν είναι απλά δημιουργία ενός νέου κόσμου. Είναι και η κατάλυση αυτού που υπάρχει. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη.
Γιατί ο παλιός ο κόσμος είναι ουσιαστικά δομές οι οποίες είναι παγιωμένες και η επανάσταση υπάρχει για αρκετό καιρό με μορφές και πρακτικές του νέου κόσμου. Π.χ. ας πούμε στη Ρωσική Επανάσταση, όταν ήθελαν να λειτουργήσουν τα εργοστάσια, χρειαζόταν κάποια στιγμή κάποια εξειδίκευση, μηχανικούς και όλα αυτά. Έτσι. Άρα εκ των πραγμάτων προσπαθούν να δώσουν κάποια κίνητρα. Γιατί ο άλλος να είναι μηχανικός, άμα να παίρνει τον ίδιο μισθό, ξέρω εγώ, με τον εργάτη. Προσπαθούν να φέρουν έναν εξισωτισμό, αλλά δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Άρα παράγεται μια δυναμική, επειδή ακριβώς ο παλιός ο κόσμος δεν είναι ότι κάνει έτσι και φεύγει και εξαφανίζεται. Άρα ουσιαστικά είναι πάρα πολύ πιθανό μέσα σε αυτή τη διαλεκτική που φέρει η Επανάσταση, μεταξύ της ουτοπίας που προάγει και της πραγματικότητας που προσπαθεί να αλλάξει, αυτή η πραγματικότητα τελικά να επιβεβαιωθεί και ή να δημιουργηθεί μια νέα ταξική κυριαρχία ή ουσιαστικά να επιβεβαιωθούν ή να επαναφερθούν οι παλιές ταξικές δομές απλά με κάποιο νέο όνομα. Ιστορικά δεν φαίνεται ότι γίνεται αλλιώς. Εγώ δεν λέω ότι είναι απαραίτητο. Αυτό που ξέρω τι λέει. Ναι, ιστορικά αυτό έχεις δίκιο, ότι έτσι φαίνεται να είναι η κατάσταση. Υπάρχει μια προοπτική που λέει ότι ας πούμε, αυτό θα σταματήσει να γίνεται όταν ο παλιός ο κόσμος πλέον θα είναι εντελώς διελειμμένος. Εγώ δεν πείθομαι ιδιαίτερα να πω την αλήθεια με αυτή τη θέση, γιατί δεν νομίζω ότι ο παλιός κόσμος είναι κάτι που διαλύεται και τόσο. Απλά ό,τι και να είναι ο παλιός κόσμος, είναι habitus, είναι έξι, είναι συνήθειες, είναι μια ολόκληρη υλική, πραγματικότητα. Φαντάζομαι το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι κοιτώντας αυτό που έχει γίνει, προσπαθείς πάντα να θα πρέπει να επιχειρηθεί μέσα στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό. Να δεις ποιες είναι αυτές οι συνθήκες που επιτρέπουν την παγίωση νέων ταξικών διαστρωματώσεων ή την επιβίωση παλιών ταξικών διαστρωματώσεων και να προσπαθείς κάπως να τις καταλύσεις, να τις υπερβείς παράγοντας αυτόν τον νέο κόσμο. Αλλά αυτό απλά είναι μια θεωρητική διατύπωση. Δηλαδή, επί του πρακτέου, αυτό έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Ήθελα να προσθέσω πάνω σε όσα είπε ο Γιώργος και σε σχέση με την ερώτηση που υπόθηκε από το φίλο από το ακροατήριο. Αυτό ήταν ένα ζήτημα το οποίο μπήκε πολύ ισχυρά μέσα στον 20ο αιώνα, ειδικά στο δεύτερο μισό του. Πώς θα αποτρέψουμε την παγίωση της Επανάστασης σε ένα σχήμα το οποίο θα επιβεβαιώνει μια νέα ταξική κυριαρχία ή θα επιτρέπει στους κόλπους του την ανάδυση μιας τάξης η οποία τελικά θα επιβάλλεται ως νέα τάξη. Δηλαδή η κριτική του Μπάρναμ, για παράδειγμα, πάνω στη συγκρότηση στο πώς συγκροτείται τελικά ο κρατικός καπιταλισμός και τι απέμεινε τελικά από τα σοβιετικά καθεστώτα, είναι κάτι ανάλογο. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για παλιότερους θεωρητικούς που τώρα πλέον δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί, αλλά είχαν αναμειχθεί πολύ στην οικοδόμηση σοσιαλιστικών πειραμάτων στις χώρες τους, όπως ο Μίλο Βαντζίλας. Είχαν αναφερθεί δηλαδή σε τέτοια ζητήματα. Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό, στην περίπτωση για παράδειγμα του Μάο Τσετούνγκ, έχουμε και γενικότερα του κινέζικου μαοϊσμού, έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη πρόσληψη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ειδικά μετά και στη δεκαετία του 50 με την προσπάθεια για αυτό το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός, το οποίο σε ένα βαθμό παραπέμπει και στη σαλληνική κολεκτιβοποίηση και στην προσπάθεια να υπάρχει με έναν τρόπο μια αύξηση της βιομηχάνησης μιας περιοχής, γιατί αυτό είναι μια απαραίτητη συνθήκη για την αυθονία που θα φέρει ένας μελλοντικός καπιταλισμός στηριγμένος σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογία. Το κομμάτι το οποίο είναι στη δεκαετία του 60 και συγκεκριμένα μετά το 66 με την έκρηξη της πολιτιστικής επανάστασης, ουσιαστικά συνενώνει αυτό το κομμάτι του άλματος το οποίο έχει να κάνει με την κινητοποίηση μιας κοινωνίας προς ένα μέλλον το οποίο πρέπει να πραγματοθεί τώρα, παρότι οι συνθήκες, οι φαινομενικά αντικειμενικές συνθήκες, τουλάχιστον έτσι το όριζαν οι κομμουνιστές μαοϊκοί εκείνης εποχής, είναι πολύ περιορισμένες. Έχουμε λοιπόν δηλαδή την προσπάθεια να κάνουμε αυτό το άλμα, δηλαδή ένα ξεπέρασμα αντικειμενικών συνθήκων. Απ' την άλλη μεριά όμως, έχουμε και μια κινητοποίηση του πληθυσμού απέναντι στις προσπάθειες και στις δυνατότητες ψευδείς ή αληθινές τη σχηματοποίηση μιας τάξης γραφειοκρατών μέσα στο κομμάτι των διαδικασιών που περιλαμβάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας ή τις λαϊκές κομμούνες στην επαρχία ή τις περιοχές των μεγάλων πόλεων όπως η Σαγκάη που ήταν ουσιαστικά το ισχυρότερο κέντρο της πολιτιστικής επανάστασης. Εκεί λοιπόν έχουμε μια τέτοια απάντηση, δηλαδή κινητοποιείς έναν πληθυσμό και επιτίθεσαι
απέναντι σε όλες εκείνες τις δομές οι οποίες εμφανίζονται και συμβολικά αλλά και πρακτικά στο να πραγματοποιούν κάτι το οποίο μοιάζει ως μια μελλοντική σχηματοποίηση μιας νέας τάξης η οποία θα επιβληθεί και θα επιβάλλει την παρουσία της πάνω στη συνολική δομή της ριζοσπαστικής ανατροπής που επαγγελόταν η Επανάσταση έως εκείνη τη στιγμή που η τάξη αυτή προέκυψε. Από την άλλη μεριά, με κάποια άλλα ζητηματάκια τα οποία μπήκαν εγγενώς μέσα στα κινήματα της αντικουλτούρας της δεκαετίας του 60 και σε ένα βαθμό του 70 που μιλούσαν για μια ευρύτερη πολιτισμική αλλαγή η οποία αυτή ακριβώς η αλλαγή, η σύνδεση του κοινοτικού με το προσωπικό και ταυτόχρονα η διεύρυνση των δυνατοτήτων μέσα από αυτή τη σύνδεση των υποκειμένων τα οποία θα συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία θα ήταν εκείνο που θα διαφύλασε τελικά το σχηματισμό μιας τέτοιας τάξης πάνω στους υπόλοιπους, ενώ η επανάσταση θα ήταν ακόμα εν κινήσει. Αυτό συνέβη τόσο στις προσπάθειες τις πιο ριζοσπαστικές αλλά και τις πιο ουτοπικά ριζοσπαστικές του αμερικανικού κινήματος, όσο σε ένα βαθμό μέσα από την πολύ πρακτική και πραγματική δράση των συλλογικοτήτων και των συνελεύσεων στην Ιταλική αυτονομία. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε ένα ουτοπικό παράδειγμα το οποίο υπάρχει στην επιστημονική φαντασία, είχα αναφερθεί και την προηγούμενη φορά σε κομμάτια της επιστημονικής φαντασίας που αναφέρονται στην ουτοπία, που όμως βάζει κέρια αυτό το ζήτημα. Η Ούρσουλα Λε Γκέν στον Αναρχικό των Δύο Κόσμων λέει ουσιαστικά ότι ακόμα και μέσα σε μια αναρχική, σε μια ελευθεριακή επανάσταση, σε μια επανάσταση όπου τελικά υποτίθεται δεν υπάρχουν καθόλου τάξεις, και ακόμα και αν εμφανίζονται κάποια σχήματα να προσπαθούν να επιβάλλουν την παρουσία τους, αυτά δεν λειτουργούν. Ένας κεντρικός χαρακτήρας του ΣΕΒΕΚ είναι αυτός ο οποίος παίρνει πάνω του, επομίζεται πάνω του τη δραστηριότητα να ψάξει το επόμενο βήμα. Και η Λε Γκέν πώς απαντάει εκεί. Η Λε Γκέν απαντάει εκεί όντας αναρχική και όντας γόνος μιας γενιάς αναρχικών και οικογενειακά, απαντάει στο ότι ουσιαστικά το ελευθεριακό άτομο, το άτομο το οποίο προσλαμβάνει ελευθεριακά τον κόσμο και το οποίο είναι συνάμα και αναρχικός και αντιεξουσιαστής, είναι αυτός ο οποίος κριτικά θέτει αυτό το ζήτημα στον εαυτό του και απέναντι σε όποιες δομές, ακόμα και σε μια επανάσταση που μοιάζει να έχει βγει από τους κόλπους του κινήματός του και έχει επιτύχει, μπορεί να λειτουργήσει. Απαντάει λοιπόν σε αυτό, ότι αυτό το κριτικό άτομο είναι αυτό το οποίο είναι ο φορέας της ανατροπής, της μια πιθανολογούμενη, αν το θέλουμε, τη σχηματοποίηση μια τέτοια τάξη πάνω στους άλλους, ενώ η επανάσταση είναι εν κινήσει. Και μπορούμε να αναφέρουμε κλείνοντας το ζήτημα των καταστασιακών. Οι καταστασιακοί τι θέτουν. Ο Βανεγκέμ τι θέτει. Ο Ντεμπόρ τι θέτει. Ο Καγιάτη τι θέτει. Θέτει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Πατώντας στο Λεφέβρ, θέτει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Ότι η επανάσταση δεν μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της να παγιωθεί ακριβώς γιατί για να είναι μια ολοκληρωμένη επανάσταση πρέπει να μεταλλάσσει ολοκληρωτικά την εμπειρία της καθημερινότητας του χρόνου και του κόσμου των υποκειμένων και των ατόμων ως υποκειμένων αλλά και των συλλογικότητων τους που συμμετέχουν σε αυτή. Ευχαριστώ. Επόμενος. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση σχετικά με το... Δώσε ένταση. Βάλε πολύ. Σχετικά με τρόμο, ξέρω εγώ, τα συνδέει με επανάσταση και δικαιοσύνη. Αν κάποιος έχει ασχοληθεί, ας πούμε, με την ιδιωτική διαφορά του τρόμου που θα λιώσει αυτός που ασκεί συνειδητά την καταπίεση, σε σχέση, κατά τη διάρκεια της επανάστασης, σε σχέση με αυτόν, ας πούμε, που παθητικά την αποδέχεται, κατά τη διάρκεια της επανάστασης, δεν ξέρω, ας πούμε, πώς θα κινηθεί. Όπου και αν αυτό θα πρέπει να καθορίσει στην ουσία και την κατεύθυνση της επανάστασης, δηλαδή πώς θα αντιμετωπίσει εκείνο που συνειδητά αυτή την εξουσία και με πρακτικά την αποδέχεται. Αυτό ναι, άμα κατά λοιπόν αυτό που λες, γενικά, επί της αρχής, εγώ νομίζω συμφωνώ με αυτό που λες. Δηλαδή, κάπως θα πρέπει να είναι πιο εστιασμένη. Αυτό νομίζω καταλαβαίνω. Δηλαδή, ο τρόμος, ας πούμε, είναι πραγματικότητα, αλλά πρέπει κάπως να είναι πιο εστιασμένος πάνω σε αυτούς, ας πούμε, στους κοδιάχοντες της εξουσία ή σε σπιτμένα και να μην, ας πούμε, επεκτείνεται ακόμα και στους που κάπως είναι παθητικοί αποδέκτες της πρώτερης κατάστασης. Επί της αρχής, αυτό είναι όντως μία τοπική και εστιασμένη, ας πούμε, τοποθέτηση, η οποία μας ανοίγει ένα πεδίο που να κάπως να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο τρόμου. Δεν είναι και πάλι πάντα εύκολο επί του πρακτέου, γιατί επειδή η επανάσταση παράγεται και ως εμφύλιος ουσιαστικά και επειδή στον εμφύλιο πέρα από τα υπάρχουν τα ενεργά αντιμαχόμενα στρώματα, υπάρχει αυτό
το ενδιάμεσος, ο ενδιάμεσος χώρος, ο οποίος όμως καλώς κακώς εμπλέκεται, μπαίνει μέσα σε αυτό στο πλαίσιο. Άρα ένα κομμάτι της βίας το δέχεται εκ των πραγμάτων. Απ' την άλλη, συμφωνώ δηλαδή, νομίζω ότι όντως άμα υπάρχει κάτι που ένας από τους τρόπους που αυτό το πράγμα μπορεί να περιοριστεί, είναι όντως με το να μην αρχίσει να χτυπάει, να το πούμε έτσι απλά, κατά δικαίων, κατά δικαίων και αδίκων και με οποιονδήποτε θεωρεί ότι είναι ενδεχομένως αντιφρονούντας. Γιατί όντως ιστορικά αυτό το πράγμα παράγει μια πάρα πολύ εκτεταμένη διαδικασία, στο οποίο η απόλυτη τραγικότητά της φαίνεται ακριβώς στη Ρωσική Επανάσταση και στη Γαλλική. Αλλά ειδικά στη Ρωσική Επανάσταση, που ενδιαφέρον, ας πούμε, αν διάφερε του Μπέρκμαν το Μπολσεβίκος μύθος, ότι αναφέρει, ας πούμε, όλους αυτούς οι οποίοι της Τσέκα, οι οποίοι ήταν κάπως επιτελούσαν τον δρόμο. Και είχε από κάτω αστερίσκους και όλους τους έφαγε ο Στάλιν εν τέλει. Δηλαδή τελικά αυτό το πράγμα γυρνάει και διωγγώνεται τόσο πολύ που γυρνάει και στους ίδιους τους οποίους τον επιτελούσαν. Άρα το να προσπαθούμε να τον έχουμε εστιασμένο είναι μία από τις, όντως μία από τις, ας πούμε, λύσεις, άμα το πούμε, ώστε αυτό το πράγμα να μην ξεφύγει. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Αν θέλετε λίγο πιο δυνατά ή μπορείτε να μιλήσετε για εδώ. Για να έχουμε την επανάσταση, για να υπάρξουν επαναστάσεις πρέπει να υπάρχουν κινήματα. Αν υπάρχουν παραδείγματα από το παρελθόν, όπως είναι η Γαλλική, όπως είναι και ακόμα στην αρχαιότητα, είτε στη Ρώσικη, είτε στο Μάιο στο αυτό, προϋπήρχε μια κατάσταση δημιουργίας, δηλαδή προσπάθειες δημιουργίας. Και πάλι όμως είχαμε κολλήματα, είχαμε ψωγίσματα, γιατί οι εμπειρίες υπάρχουν, ας πούμε, δεν έχουν λυσόρθα. Σήμερα που μπορούν να πούν πολλά πράγματα έχουν λυθεί, δεν λέει κανείς για την επανάσταση τουλάχιστον βασικά. Έχουν το αντίστροφο, δηλαδή μια δυσφήμιση της τοπίας, μια, ας πούμε, και λέω κανείς είναι πολύ ευθύνη και βάλω, πιστεύω, γενικά και στον δυτικό κόσμο, κανείς δεν, αυτή τη στιγμή δεν θέλει τίθεται, δεν το θέτει μαζικά, βασικά εννοώ, τόσο ότι να μιλάνε στα πανεπιστήμια, αν πάνε στα πανεπιστήμια, μιλάνε για το, δηλαδή όλοι γίνονται, ας πούμε, είναι συντηρητικοί. Χωρίς να ξέρω γιατί. Ναι. Πιστεύω. Για ποια μεριά υπάρχουν τα κολλήματα, ας πούμε, από τις ομάδες της όλων των αμφισβήτησης της εξέγερσης, οι οποίες πολλές φορές υπάρχουν διάφορα κολλήματα. Σε αυτό λοιπόν πρέπει να εστιάσουμε ή να αναλύσουμε γιατί αυτά η κατάσταση έχει κολλήσει και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Συμφωνώ με αυτό. Απλά, για να πω, ας πούμε, κάπως γιατί δεν παράγεται πλέον, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι, εντάξει, τώρα είναι μια εκτίμηση, δεν λέγει πολλά, ότι η ουτοπία δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται έτσι, τουλάχιστον αυτή η μαζική κλίμακα. Ακόμα υπάρχουν τοπικές προσδοκίες, απλά είναι αυτό που είπα ότι είναι περιορισμένης κλίμακας. Είμαστε πολύ λίγοι αυτοί που τη μιλάμε, την ονοματιζόμαστε, δεν ανοίγει δηλαδή ένα συλλογικό, δεν είναι μέσα στο συλλογικό φαντασιακό. Επειδή η κατάσταση είναι αυτή που είναι και δεν αλλάζει απλά επειδή εμείς θα κάνουμε κάτι γι' αυτό, το οποίο δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο μπορούμε, η αίσθηση μου είναι ότι όπως ανοίγεται αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Το ένα είναι ότι επειδή παρόλο που τα κινήματα δεν είναι επαναστατικά, υπάρχουν κινήματα σιγά σιγά. Και ακόμα και όσο και να μας αρέσει, π.χ. που πήγα στην Αγγλία πρόσφατα, και είδα ότι αυτή η φάση με τον Κόρμπιν που υπάρχει τώρα, η Κορμπινίτιδα, ή στην Αμερική με τον Σάντερς, ότι γενικά είναι όλο το μεγαλύτερο κομμάτι ανθρώπων κινητοποιείται και ξαναμπαίνουν στο λεξιλόγιο λέξη όπως ο σοσιαλισμός, έστω φυσικά και όχι με ιδιαίτερα επαναστατικό τρόπο. Άρα νομίζω η μία, το καλό μάλιστα πιθανότητα σενάριο, είναι ότι η ουτοπία θα εμφανιστεί μέσα από τη ριζοσπαστικοποίηση αυτού του πράγματος, όσο αναπτύσσεται. Το πιο κακό σενάριο είναι ότι θα πρέπει να περάσουμε να το πιούμε όλο το πικρό ποτήρι της δυστοπίας. Και ότι θα υπάρξει όντως μια μεταποκαλυπτική κατάσταση, δηλαδή όντως θα οδηγηθούμε σε νέους παγκοσμίους πολέμους, γιατί υπάρχει και αυτή η τάση. Άμα δούμε ιστορικά, θυμίζει πάρα πολύ η κατάσταση που ζούμε, την κατάσταση πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή συνέχεια εντάσεις, παντού τοπικές εστίες συγκρούσεων, το οποίο ενδεχομένως να υποδεικνύει προς μια γενικευμένη σύραξη. Άμα πέσει το χρηματιστήριο, εκεί νομίζω θα πρέπει να αρχίσουμε να φοβόμαστε ότι η φάση θα ξεφύγει εντελώς. Αλλά ακόμα και εκεί, ακόμα δηλαδή και αν ζήσουμε σε μια δυστοπία, η ουτοπία και πάλι μπορεί να επιβεβαιωθεί. Και εμένα μου αρέσει πολύ, έτσι απλά να το αναφέρω με ένα φίλο, το Mad Max, αυτό το καινούριο, το Δρόμος της Οργής, δείχνει ότι ακόμα και εκεί, μέσα, ας πούμε, σε αυτή την απόλυτη δυστοπία, υπάρχει ουτοπία και μάλιστα είναι εκεί που ζούμε και προσπάθεια να την αλλάξουμε. Αλλά δεν είναι ότι δεν θα εμφανιστεί πάλι αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι απλά δεν μας έχει τύχει η στιγμή. Εγώ νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό όλα αυτά κινούνται και με υπόγειους τρόπους. Ίσως, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, να είμαστε σε μια περίοδο η οποία είναι κοντά στην δυστοπία, μετά την κατάρρευση των υποκειμένων που επαγγέλλονταν την ουτοπία. Ίσως
όπως υποστηρίζουν κάποιοι άλλοι, να βρισκόμαστε στην περίοδο την ανάλογη μετά το 1689, όχι μετά το 1789. Δηλαδή σε αυτή την, αν το θέλουμε έτσι, 90ετία ή 100ετία, η οποία μεσολαβεί μέχρι την έκρηξη της Αμερικανικής Επανάστασης και φυσικά της Γαλλικής λίγο πιο μετά. Αυτή την περίοδο ουσιαστικά, τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν, ακόμα και αν περιλαμβάνουν τη συγκρότηση της πολιτιστικής επανάστασης, που είναι ο διαφωτισμός, όσες αντιρρήσεις και αν έχουμε απέναντί του και απέναντι στο, κατά τη γνώμη, τη δική μου αλλά και κάποιων άλλων που είμαστε από τις αντιρρησίες, υπερβολικά εργαλειακό του πνεύμα, υπάρχουν ουσιαστικά προτάσεις κυρίως για μεταρρυθμίσεις. Δεν υπάρχει, δηλαδή, μιλάμε για φωτισμένες δεσποτείες, μιλάμε για την προσπάθεια να κατανοήσουν μέσα από τη σκέψη των φιλοσόφ οι διάφοροι ηγεμόνες το τι θέλουμε να γίνει για να μπορέσει η ανθρωπότητα να φτάσει σε μια ειρήνη και σε μια κατανόηση του εαυτού της μέσα από τον ορθό λόγο. Οπότε, ίσως, όπως υποστηρίζουν κάποιοι άλλοι, να είμαστε σε αυτή την εκατονταετία. Ίσως, όπως υποστηρίζουν κάποιοι τρίτοι, όλα να χάνονται μέσα σε ένα διαρκές παρόν. Και αυτό το διαρκές παρόν να μην είναι το διαρκές παρόν ενός μεταμοντέρνου κόσμου όπου όλα έχουν καταρρεύσει μαζί με τις παλιές σημασίες, αλλά να είναι ένα διαρκές παρόν το οποίο, συνειδητοποιώντας τον εαυτό του, συνειδητοποιώντας την περατότητα των υποκειμένων του, επιδιώκει να συγκροτήσει μέσα από το φαντασιακό του, μέσα από μια φαντασμαγορία η οποία περιλαμβάνει την ποιητικότητα, το βίωμα και το αίσθημα, μια επανάσταση η οποία ομοιότης δεν έχει υπάρξει ανάλογο και η οποία αγγίζει όλα τα κομμάτια της κουλτούρας και της ευρύτερης μεταμόρφωσης της ζωής των κοινωνιών που θα έρθουν. Μπορεί να είμαστε στην ελληνιστική εποχή. Μπορεί. Σε όλες τις εποχές είμαστε. Μπορεί. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ηλία. Δυνατά. Δεν θέλω να πω το εξής. Με βάση αυτά που λέμε για την επανάσταση, δηλαδή, ο Χίτλερ για παράδειγμα, που άλλαξε το φαντασιακό μιας κοινωνίας και ένα σύμβολο, έκανε επανάσταση. Και κατά δεύτερο, λέμε επανάσταση και δικαιοσύνη. Ο Ρομπεσπιέρος έκανε επανάσταση. Δηλαδή, δικαιοσύνη τι είναι ακριβώς, για να καταλάβω δηλαδή. Η δικαιοσύνη προεκριθεί από τη δύναμη και μάλιστα την ενισχύει. Άρα μιλάμε για δύναμη ή για δικαιοσύνη. Ποιος έχει τη δύναμη να επιβάλλει τη δικαιοσύνη. Ο Χίτλερ θα το έλεγε μάχτ. Όσον αφορά το πρώτο, η επανάσταση είναι προφανώς ένα γίγνεσθε, που είναι μακρό. Δεν είναι ότι είναι απλά μια στιγμή ένα συμβάν. Άρα υπάρχει, ας πούμε, άμα κάποιος αλλάζει π.χ. τα μυαλά ή τις αντιλήψεις του λίγο φαντασιακό, μπορεί να πεις ότι ουσιαστικά συντελείται μια επανάσταση. Πολιτικά μιλώντας πάντως, για να μιλήσουμε για επανάσταση, πρέπει να συντελείται ένα συμβάν, ας πούμε, κάπως σημαντικής κλίμακας αλλαγής του πολιτιακού και κοινωνικού συγκείμενου. Αλλιώς δεν μπορούμε να μιλάμε για επανάσταση τουλάχιστον στο πολιτικό επίπεδο. Αλλά η επανάσταση είναι μια έννοια η οποία δεν είναι πετών. Και πάντα πρέπει να κοιτάμε ότι μιλάμε για διαδικασίες που προσπαθούμε κάπως να τις εννοιολογήσουμε. Δεν περιγράφουμε ένα πράγμα, να το. Έτσι. Είναι δηλαδή μια βασική αρχή. Και το ίδιο ισχύει και η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη με τη δύναμη, και αυτό κάπως έστω πολύ έτσι μαζεμένα, προσπάθησα να πω, ότι είναι, συνδέονται. Γιατί στο βαθμό που η δικαιοσύνη αφορά την παραγωγή, ας πούμε, καλύτερων συνθηκών ζωής, να το πούμε κάπως έτσι, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δύναμη να το κάνεις. Υπάρχει μια προϋπόθεση, δηλαδή, ότι υπάρχει δύναμη, δηλαδή ικανότητα να γίνει αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη, δεν μπορούμε να τις ταυτίσουμε ενοιολογικά και να πούμε ότι η δικαιοσύνη είναι δύναμη, γιατί ουσιαστικά τότε έχουμε ενοιολογική σύγχυση και μπερδεύουμε μια ιστορική προϋπόθεση με μια οντολογική ταύτιση και καταλήγουμε στο ότι δίκαιο είναι αυτό που λέει ο ισχυρός. Έτσι. Και απλά άρα το μπερδεύουμε, γιατί το γεγονός ότι επειδή μπορείς να επιβάλλεις κάτι δεν το κάνει καθ' αυτό και δίκαιο ούτως ή άλλως. Άλλο άμα εσύ το ονομάζεις. Η αντίφαση φυσικά της δικαιοσύνης βρίσκεται ακριβώς εκεί. Και π.χ. για τον Ρομπεσπιέρο, όσο αναφέρεις, η Γαλλική Επανάσταση, δεν είναι ο Ρομπεσπιέρος, είναι η Γαλλική Επανάσταση την οποία, ναι, είναι σπουδαία και ο Ρομπεσπιέρος, όντως παράγει νέες μορφές δικαιοσύνης. Οι οποίες όντως μετασχηματίζουν τη ιδέα, μετασχηματίζουν τις μορφές επικοινωνίας, τις μορφές παραγωγής, τις μορφές αναγνώρισης που υπάρχουν σε αυτήν την κοινωνία. Συντελείται δηλαδή και προσπαθούν να το κάνουν με έναν τρόπο που θα είναι μια καλύτερη συνθήκη. Εν τέλει παράγεται μια δομή κυριαρχίας, η οποία ούτως ή άλλως θα πρέπει να ονομάσει τον εαυτό της, δηλαδή θα πρέπει να ενδυθεί με το περίβλημα του δικαίου. Γι' αυτό η δικαιοσύνη, και αυτό είναι όπως εγώ το καταλαβαίνω, δεν μπορεί ποτέ να οριστεί απόλυτα θετικά παρά από ένα φορμαλιστικό επίπεδο, να πεις ότι είναι η προσπάθεια για τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών ζωής. Γιατί η δικαιοσύνη, πέρα από οποιαδήποτε παγιωμένη κατάσταση, είναι και η εξέγερση εναντίον της. Είναι δηλαδή και η
Οι ροές απεδαφικοποίησης, θα λέει και ο Ντελέζ. Γι' αυτό δεν υπάρχει ποτέ ένας απόλυτα κανονιστικός θετικός ορισμός δικαιοσύνης. Υπάρχει μια διαλεκτική. Και σε βάση με αυτό που έλεγε ο Κωνσταντιάδης, ας πούμε, ότι υπάρχει αυτονομία. Μισό. Η αυτονομία μπορούμε όντως να την ορίσουμε ότι είναι ένα από τα περιεχόμενα μιας δίκαιης κοινωνίας, μια κατάσταση δικαιοσύνης. Αλλά και πάλι, η ίδια η αυτονομία δεν μπορεί να προσδιοριστεί απόλυτα με αυτό που λέμε δικαιοσύνη. Γιατί το ένα, κατά κάποιο τρόπο, μπορείς να πεις ότι ασκούν ένα κριτικό έλεγχο στον άλλον. Άρα, νομίζω πρέπει να είμαστε στο πεδίο ότι όταν μιλάμε, ας πούμε, ότι η αυτονομία είναι δικαιοσύνη, να μην θεωρούμε και πάλι ότι υπάρχει μια απλή ταυτότητα, δηλαδή μια ταυτολογία ουσιαστικά, αλλά ότι ανοίγει ένα πεδίο προβληματισμού. Ότι ποιες μορφές αυτονομίας είναι δικαιοσύνη, αλλά και ποιες μορφές δικαιοσύνης ουσιαστικά ανοίγουν περισσότερα πεδία αυτονομίας. Στο πρώτο κομμάτι ουσιαστικά της ερώτησής σου, στο οποίο αναφέρθηκε στο κατά πόσο ο Ροβεσπιέρος ή ο Χίτλερ πραγματοποιούν μια επανάσταση ή εκφράζουν μια επανάσταση ή αυτό που συμβαίνει στην εποχή τους και με αυτούς ως δρόντα πρόσωπα ενός μεγάλου δράματος είναι επανάσταση, θα έλεγα ότι και ο Χάιντεγκερ για παράδειγμα στην απάντησή του στον Μαρκούζε αναφέρεται συγκεκριμένα όταν ο Μαρκούζε του λέει «Μα πώς είναι δυνατόν να είχες μια τέτοια εμπλοκή σε όλα αυτά τα πράγματα στα οποία αναμίχθηκες έστω και στην αρχή του τρόμου που έφεραν οι Ναζί στη Γερμανία και που ξέρουμε όλοι είτε είναι οι Ναζί είτε οι τότε Ναζί τι στόχους είχαν», το ονομάζει Γερμανική Επανάσταση. Ο Χάιντεγκερ στην απάντησή του στο Μαρκούζε ονομάζει την περίοδο του Χίτλερ, δηλαδή την πρώτη περίοδο, δηλαδή τις μέρες του 1933 και μετά, Γερμανική Επανάσταση, με όλα τις τα χαρακτηριστικά. Μια ευρύτερη πολιτιστική επανάσταση, πολιτική επανάσταση, μια επανάσταση η οποία μπορεί να μην έχει τις ταξικές συνδηλώσεις σαν πρόταγμα όπως είχε τουλάχιστον σε ιδεολογικό επίπεδο η Κομμουνιστική Επανάσταση, αλλά μέσα από την πληβιακότητα κομματιών της και μάλιστα από τα πιο ριζοσπαστικά της όπως τα SA, την εκφράζει έως την κατάκτηση της εξουσίας από τους Ναζί. Επίσης, όσον αφορά αυτό που είπε και φυσικά στο Ροβεσπιέρο αυτό είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο, έτσι, δηλαδή βγαίνουν μπροστά και λένε ότι εμείς είμαστε το πνεύμα του ορθού λόγου, εμείς είμαστε η ανθρωπότητα, δεν αναφέρεται καν σε τρίτη τάξη, λέει ο λαός. Και όπου ο λαός εννοεί τον ένοπλο κινητοποιημένο λαό, ο οποίος εφαρμόζει τη βούλησή του και η βούληση είναι αυτή η οποία εκφράζεται από τους άντρες των επιτροπών και της συμβατικής. Και αυτό είναι το ζήτημα. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα. Αυτή είναι η πράξη και η βούληση της επανάστασης, η οποία είναι επανάσταση. Ξεκάθαρα. Είναι μια απόλυτη ρήξη. Μια απόλυτη μεταβολή. Ξεκάθαρα. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της αυτονομίας στον Καστοριάδη, εντάξει. Ψάχνω ακόμα να βρω ποιο είναι στην πραγματικότητα το υποκείμενο ή η σκιά υποκειμένου που θέτει ο Καστοριάδης μέσα στο πρόταγμα της αυτονομίας του ή ως ανάδυση μέσα από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έννοια που θέτει το μάγμα των σημασιών που προκύπτει. Ψάχνω ακόμα να το βρω. Δεν είμαι σίγουρος ότι συμφωνώ στα περισσότερα πράγματα της Καστοριαδικής αυτονομίας. Παρότι έχει πολύ ενδιαφέρουσες, αν το θέλουμε έτσι, συνδηλώσεις και έχει ζητήματα τα οποία αποτελούν πρόκληση για το πνεύμα κάποιου. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι ανταποκρίνονται στο πνεύμα αυτού που καλούμαστε. Εμείς οι περισσότεροι τουλάχιστον βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο και κινούμαστε είτε στον ελευθεριακό χώρο είτε σε χώρους, αν το θέλουμε έτσι, της ευρύτερης ανατροπής. Μπορούμε να πούμε ότι είναι το κομμάτι εκείνο το οποίο μιλάει για τον 21ο αιώνα. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Καθόλου. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Δυνατά ή έλα πάνω. Πάνω σε αυτό που είπε το παιδί, νομίζω ότι επανερχόμαστε σε κάτι που είπαμε στην προηγούμενη συνάντηση και ίσως δεν έχει αρκετή σημασία να δεχτεί λίγο παραπάνω, που είναι τελικά το περιεχόμενο αυτού που λέμε επανάσταση. Ποιο είναι ο όρος επανάσταση από μόνο του. Δηλαδή, οτιδήποτε μπορεί να είναι επανάσταση, αν έχει τα χαρακτηριστικά μια βίαιη ή τέλος πάντων μη κανονική ρήξη με την πολιτιακή, κοινωνική κατάσταση. Με αυτή την έννοια, ναι, προφανώς και ο Χίτλερ ήταν επαναστάτης. Το θέμα δεν είναι τόσο αυτό, όσο τελικά ποιο είναι το περιεχόμενο που δίνουμε σε μια επανάσταση, το αίτημα της, το όνειρό της. Και ίσως εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο.
Ναι, συμφωνώ με αυτό. Να πω και την αλήθεια μου, εδώ θα διαφωνήσω λίγο με τον Γιάννη. Δεν νομίζω, δεν είμαι σίγουρος ότι ο Χίτλερ μπορεί να πει αυτό που συντελείται ακριβώς. Που συντελέστηκε. Ναι, που συντελέστηκε. Ευτυχώς δεν συντελείται ακόμα. Πάλι καλά. Αλλά κάτσε κιόλας, έρχεται. Επανάσταση. Δεν νομίζω. Τόσο πάντων είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να το ονομάσουμε επανάσταση. Δεν έχει νομίζω κάποια τα βασικά κριτήρια. Εν τέλει δεν παράγει κάτι νέο ούτως ή άλλως. Ακόμα δηλαδή και με επιφορμαλιστικά, είτε μας αρέσει ή όχι. Ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις δομές της ίδιας της υπάρχουσης ιεραρχίας και απλά τις εντάσσει σε μια νέα κατάσταση, αλλά ο πυρήνας αυτής της κοινωνίας που υπήρχε συνεχίζει να υφίσταται. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος μετασχηματισμός. Γι' αυτό και ούτως ή άλλως ο Χίτλερ την εξουσία του τη δίνουν το κατεστημένο της εποχής. Δεν την παίρνει μέσω μιας βίαιης μεταβολής, ενός βίαιου συμβάντος. Ουσιαστικά του δίνουν τα κλειδιά ακριβώς επειδή βλέπαν ότι έχουν αρχίσει και ενδυναμώνουν αρκετά οι κομμουνιστές και αριστερά και φοβήθηκαν πάρα πολύ μην ξαναυπάρξει το σενάριο του 19 και υπάρχουν μέχρι το 23 και υπάρχουν εξεγέρσεις ή μη τέλος πάντων υπάρξει μια αριστερή κυβέρνηση. Άρα δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για επανάσταση, παρόλο που έχει χαρακτηριστικά κάποια σημεία και ο ίδιος σίγουρα στο μυαλό του ήθελε να μετασχηματίσει εντελώς την κοινωνία και να δημιουργήσει έναν νέο άνθρωπο. Από αυτήν την άποψη, γι' αυτό νομίζω είναι αυτό που ο Χάιντιγκερ κάπως τον. Μέχρι ένα σημείο που τον έπεισε, γι' αυτό το είπε. Ναι. Αυτό τώρα για το περιεχόμενο και εγώ συμφωνώ, αλλά νομίζω ότι συγχρόνως αυτό δεν σταματά την ανάγκη να έχουμε και μια συμπυκνωμένη ή μια αυστηρή ή μια θεώρηση της δικαιοσύνης π.χ. της επανάστασης, η οποία να μην είναι απλά κανονιστική. Δηλαδή να μην λέμε μόνο επανάσταση είναι αυτό που εμείς θέλουμε να είναι επανάσταση, αλλά σωστικά να έχουμε και μια θεωρητική κατανόηση, γιατί η θεωρία δεν είναι κανονιστική από αυτή. Δηλαδή η αλήθεια δεν είναι μόνο αυτό που εμείς θέλουμε. Και θα πρέπει να έχουμε και αυτό νομίζω, να επιτύχουμε δηλαδή μια συνεπή θεωρία της επανάστασης, το οποίο μπορεί να περιέχει και στοιχεία που εμάς δεν μας αρέσουν. Το οποίο δεν αναιρεί φυσικά ότι εμείς, σαν πολιτικά υποκείμενα, πρέπει να δεσμευτούμε σε μορφές επανάστασης που θεωρούμε ότι αξίζει να δεσμευόμαστε. Έτσι. Ναι, και για να συμπληρώσω λίγο πάνω σε αυτό που είπε η Νεφέλη, αλλά και σε κάτι που υπόθηκε πολύ πιο πριν, όταν ξεκινήσαμε τη σημερινή παρουσίαση, όλος αυτός ο κύκλος των εκδηλώσεων επανάσταση, όπως και ο κύκλος χρόνος που έγινε πέρσι και ξαναξεκινάει την 1η Μαρτίου, όπως και άλλοι κύκλοι που θα ακολουθήσουν, έχουν να κάνουν ακριβώς με τις δυνατότητες οι οποίες περιέχονται μέσα σε έναν όρο, σε ένα σημαίνον, το οποίο ακριβώς εξαιτίας της μεταμοντέρνας κατάστασης, γιατί εγώ πιστεύω βαθιά ότι η μεταμοντέρνα είναι μια κατάσταση, και όχι μια εποχή, επίσης, όπως και του μοντέρνου, έχουν ουσιαστικά απονυματοδοτηθεί, δηλαδή έχουν καταρρεύσει, έχουν χάσει τις αναφορές τους. Όπου αυτές υπάρχουν, μοιάζουν πασέ, μοιάζουν σαν να έχουν με έναν τρόπο φθήνει, να σκιέσει μια γκριζάδα τελικά να μένει εκεί που κάποτε ήταν δυναμικές έννοιες που κινητοποιούσαν ολόκληρες μάζες πληθυσμών ή δυναμικά πνεύματα. Οπότε με μια έννοια ο ίδιος ο κύκλος, αυτός εδώ και άλλοι ανάλογοι κύκλοι, προσπαθούν να δώσουν ερμηνείες, θέσεις, αλλά και να επαναενιολογήσουν τις θέσεις οι οποίες μετατράπηκαν σε κενά σημαίνοντα. Τώρα, είναι ενδιαφέρον αυτό που είπε ο Γιώργος πιο πριν και μ' αρέσει να βρισκόμαστε, αν θέλουμε έτσι, έστω και σε μερικές διαφωνίες ή κάποια πράγματα, με συνομιλητές και μάλιστα με συνομιλητές πολύ αγαπημένους που συμμετέχουν και σε κοινές δραστηριότητες εκτός των ομιλιών. Θα ήθελα να θυμίσω ότι του Χίτλερ δεν του δώσανε απλά την εξουσία. Ο Χίτλερ είχε πάρει ουσιαστικά ένα τεράστιο αριθμό ψήφων. Ήταν το πρώτο κόμμα στις συγκεκριμένες εκλογές. Επίσης, υπάρχουν φωτογραφίες ήδη από το 1929 που σε περιοχές όπου έχουν γίνει σκληρές απεργίες ή μπάχαλα ή συγκρούσεις γενικότερα, όχι απλά μπάχαλα με την έννοια κάποιων μικροσυμβάντων, αλλά σοβαρές συγκρούσεις αν το θέλουμε έτσι, βλέπεις ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, στον έναν όροφο να έχουν την κόκκινη σημαία και στον άλλο όροφο να έχουν τη σβάστικα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι έχουμε αυτά τα ζητήματα. Επίσης, ένα δεύτερο θέμα εδώ πέρα, ότι ο ναζισμός ήταν μια διαδικασία η οποία οδηγούσε στον πόλεμο, όπως και όλος ο φασισμός. Στο Doctrina del Fascismo, δεν ήταν για τα ιταλικά, αλλά κάπως έτσι νομίζω είναι στα ιταλικά, η Μαρία θα μπορούσε να διορθώσει εδώ. Ο Μουσολίνι αναφέρεται
πολύ πιο πριν από τον Χίτλερ, στο ότι ουσιαστικά ο φασισμός είναι στην πραγματικότητα η έκφραση της θέλησης των ισχυρών ανδρών που βρίσκονται στο κέντρο του. Εντάξει. Σεξιστικές αναφορές ξεκάθαρα θα πουν κάποια, αλλά έτσι το λέει. Δηλαδή ότι είναι αυτοί που βρίσκονται στο κέντρο, όποιοι κι αν είναι, οι οποίοι κατευθύνουν ουσιαστικά αυτό το πράγμα το οποίο είναι ο φασισμός. Οπότε, εάν δούμε και το τι συμβαίνει στην κινητοποίηση από το 1933 μέχρι το 1945 στη Γερμανία, μπορούμε να δούμε τις δυνατότητες, τις προοπτικές που αυτό το καθεστώς μέσα σε μια διαρκή κινητοποίηση που εκφράζει όλο και περισσότερο την αστυνομοποίηση, αν το θέλουμε έτσι, του καθεστώτος, αλλά και την εξάλληψη ολόκληρων περιοχών φυλετικά μέσα στο Ράιχ, είναι και έχει ως τελικό στόχο. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν ολοκληρώνεται. Γι' αυτό άλλωστε και διατηρούνται κάποια παλιότερα στοιχεία εκεί. Δηλαδή, διατηρείται κάποιο κομμάτι του δικαίου του πιο πριν. Διατηρούνται με έναν τρόπο προνόμια τα οποία υπήρχαν σε τάξεις, στους αριστοκράτες, σε κομμάτι των Γιούγκερ, δηλαδή των πρόσωπων αριστοκρατών. Είναι όμως κάτι το οποίο, ακριβώς επειδή είναι εν κινήσει, οι ίδιοι οι οποίοι βρίσκονται στον πυρήνα του καθεστώτος, δηλαδή ο Χίμλερ, ο Χίτλερ, πιστεύουν ότι μέσα από την νικηφόρα τελικά έκβαση του πολέμου που βρέθηκαν να έχει ξεσπάσει λίγο πιο πριν από ό,τι θα θέλανε αυτοί να έχει ξεσπάσει, θα αλλάξουν πολύ. Δηλαδή θα αλλάξει η θρησκεία, για παράδειγμα ο Κέρσο αναφέρει ότι ένα από τα σχέδια των Ναζί μετά τον πόλεμο, για το 1946-1947-1948 έτσι και είχαν εκεί στον πόλεμο, ήταν ότι όλοι οι ηγέτες των εκκλησιών θα συλλαμβάνονται και από εκεί και πέρα θα επιβαλλόταν μια θρησκεία η οποία θα είχε ξεκάθαρα ναζιστικές αναφορές, όποια και αν ήταν αυτή. Ή θα αποκτούσαν ναζιστικές αναφορές οι ήδη υπάρχουσες θρησκείες. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε για μια επανάσταση εν κίνηση. Ευτυχώς δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί αυτή η επανάσταση. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Νομίζω πάλι ότι οι επαναστάσεις έχουν μέσα την έννοια της δημιουργίας και του πολιτισμού. Αν πάρουμε παραδείγματα, ας πούμε, την αρχαία Αθήνα, την αναγέννηση με το Ρωσιανό θέατρο, την αρχαία Αθήνα με την τραγωδία και το κομμωτέρνο θέατρο με τη Ρώσικη επανάσταση και τα κινήματα, τότε όταν, αυτό το λέει ο Παπαγιάννης ένα βιβλίο πολύ ωραίο, ότι μάζα και πάλι. Όταν συναντάει η τέχνη τη μάζα, τότε έχουμε νέες δημιουργίες. Μάζα και ιστορία. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να το δούμε αυτό, ότι αν δεν υπάρχουν πολιτιστικά κινήματα που αμφισβητούν την τάξη της συνήθειάς μας, τώρα δεν μπορεί να... Ναι. Ναι, τώρα κάποια υπάρχουν, μάλλον ίσως και πάλι αυτό που είπαμε πριν, όχι... Ναι, είναι λίγο περιορισμένα, αλλά πώς πούμε αυτή είναι η στιγμή που μας έχει κάτσει. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Παναγιώτης. Έχουμε πάει στο κομμάτι του πολιτισμού λίγο τώρα. Θέλω να διαφωνήσω με την άποψή σου για τη Λεγκέν. Και θέλω να διαφωνήσω με την άποψή σου για τη Λεγκέν, γιατί θεωρώ ότι είναι περισσότερο ταοίστρια και λιγότερο αναρχική. Αν θεωρήσω ότι ο ταοισμός σε έναν βαθμό δεν συνδέεται με τον αναρχισμό. Συνδέεται, αλλά θέλω να πω ότι και από τις ίδιες τις δηλώσεις της σε διάφορες περιπτώσεις και από την γενικότερη στάση της σε διάφορα ζητήματα δεν έχει το κομμάτι της αναρχίας που δέχεται τη βίαιη αλλαγή του πράγματος. Τουλάχιστον η δική μου ανάγνωση στο έργο της είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να αποκαταστήσει την εσωτερική του ισορροπία και την ισορροπία της κοινότητάς του. Υπό αυτή την έννοια, δηλαδή, εγώ τη θεωρώ πιο κοντά στον κοινωτισμό από ό,τι στην αναρχία. Εδώ πέρα, λοιπόν, και ναι και όχι. Δηλαδή, γιατί ναι. Γιατί πράγματι στον αναρχικό των δύο κόσμων, αλλά και σε άλλα έργα που αναφέρονται στον κόσμο αυτής της ομοσπονδίας των πλανητών, που ουσιαστικά ο αναρχικός των δύο κόσμων αποτελεί τον πρόλογο με μια έννοια, παρότι γράφεται πολύ πιο μετά. Έχουμε αναφορές στον οργανισμό, δηλαδή στη συγκρότηση ενός οργανισμού, αν το θέλουμε έτσι, κόσμων, σχέσεων, όντων, τα οποία τελικά θα φτάνουν σε μια ισορροπία. Όμως, γιατί όχι. Γιατί τους οντωνιανούς μέσα στον αναρχικό των δύο κόσμων τους αναφέρει ξεκάθαρα ως αναρχικούς. Οι οντωνιανοί όταν φεύγουν
όταν επιλέγουν τον δρόμο της φυγής και φτιάχνουν την Ανάρες, ναι μεν δεν απαντούν με ένα βίαιο τρόπο στις προσπάθειες που συμβαίνουν στο Γιούρας, στην καθιστική ατάξη, να τους καταστήλει. Έχουν γίνει διάφορα μαρτυρά συμβάντα, αλλά απαντούν με ένα τέτοιο τρόπο, έχουν τη δυνατότητα τεχνολογικά, φέρνουν στην Ανάρες, το κάνουν. Απ' την άλλη μεριά όμως, θεωρεί ο ΣΕΔΕΚ, ο χαρακτήρας της, ο κεντρικός, τους Οντωνιανούς ή όσους ήταν επηρεασμένοι από την Όντο, τους οποίους τους βρίσκει στην επίσκεψή του στον Γιούρας, ότι είναι αναρχικοί. Και ο ίδιος αναφέρεται στον εαυτό του ως αναρχικό. Ναι. Εμείς οι Οντωνιανοί είμαστε αναρχικοί. Το αναφέρει σε ολόκληρα κομμάτια. Οπότε, εδώ, ίσως να μην χρειάζεται να βάλουμε όλο τον κόσμο σε αυτό το νεφέλωμα των θέσεων που ουσιαστικά συγκροτούν την έννοια της αναρχίας, αλλά η αναρχία περιλαμβάνει όλες αυτές τις συνδηλώσεις. Αναρχικός είναι ένας κοινοτιστής, αναρχικός είναι και κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει επηρεαστεί από φιλοσοφικές θεωρήσεις που μπορεί να έχουν να κάνουν με τον Ταοισμό, κάποιοι με τον Χριστιανισμό, όπως ο Λαντάουερ, άλλοι από τον Βουδισμό, άλλοι από τον Εβραϊκό Μυστικισμό, όπως αρχικά ο Βάλτερ Μπένιαμιν, αρχικά πριν περάσει στη μαρξιστική του περίοδο. Οπότε θα διαφωνήσω λοιπόν μαζί σου τελικά στο ότι όχι, η Λεγκέν είναι αναρχική, ξεκάθαρα. Και η κοινωνία που προτείνει είναι αναρχική κοινωνία. Και μάλιστα αναρχοκομμουνιστική. Μια κοινωνία στην οποία δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει καν στη γλώσσα η αντίληψη της ιδιοκτησίας. Δεν λένε ο πατέρας μου, λένε ο πατέρας ή εκείνος. Και μάλιστα μια τόσο ριζοσπαστική κοινωνία, η οποία όταν φαίνεται ότι παγιώνεται στην περίπτωση κάποιων χαρακτήρων οι οποίοι αρχίζουν και παίρνουν λίγο περισσότερα προνόμια, όπως ο φυσικός, ο οποίος καπηλεύεται αρχικά το έργο του ΣΕΔΕΚ και το παρουσιάζει με το όνομά του, βρίσκουν απέναντί τους ανθρώπους όπως ο ίδιος ο ΣΕΔΕΚ ή οι φίλοι του, οι οποίοι είτε με τη μουσική, είτε με τη φιλοσοφία, είτε με ένα ταξίδι στη Γιούρας, επιχειρούν να πάνε πιο πέρα αυτή την κοινωνία, γιατί αυτή την κοινωνία δεν τη θεωρούν σαν κάτι έξω από αυτούς, αλλά σαν ένα κομμάτι τους που τελικά η αναρχική απάντηση είναι οι ίδιοι να προσπαθήσουν να τη ριζοσπαστικοποιήσουν περισσότερο. Νομίζω πάντως ότι το πιο ενδιαφέρον, και συγγνώμη αν το μονοπολούμε τώρα για λίγο, δεν πειράζει, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στο αναρχικό τοπίο κόσμο είναι η εξισωτική γλώσσα. Ότι το πιο ενδιαφέρον σημείο στον αναρχικό των δύο κόσμων είναι η δημιουργία της εξισωτικής γλώσσας, της πράγματι. Είναι σίγουρα ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, γιατί ακριβώς μέσα από τη γλώσσα, και υπάρχει ένα άλλο έργο της Λεγκέν, η γλώσσα του κόσμου είναι δάσος, που η λέξη του κόσμου είναι δάσος, που πάλι αναφέρεται σε αυτό, δηλαδή στην πραγματικότητα το γλωσσικό εργαλείο, αλλά εγώ θα συμπλήρωνα και μέσα από άλλες παραμέτρους που έχουν να κάνουν με άλλα κομμάτια που ξεφεύγουν, αν θέλουμε έτσι, από αναφορές που υπάρχουν στην φιλοσοφία, αν το θέλουμε έτσι, του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, στην πραγματικότητα μιλάμε για την προβολή των ενιών μας μέσα από τη γλώσσα και για την κατασκευή του κόσμου μέσα από τη γλώσσα. Οπότε, εάν πραγματικά θες να κάνεις μια ριζική επανάσταση, σίγουρα πρέπει να ανακατασκευάσεις τη γλώσσα, αυτό σου λέει η Λεγκέν. Από τα κάτω όμως και όχι από τα πάνω όπως τον Όρουελ. Δεν είναι ακριβώς όμως από τα κάτω και πάλι αυτό που συμβαίνει στην περίπτωση της Ανάρες, γιατί ξαναγυρίζουμε στην Ανάρες και θα πάμε ανώσει στο Ρωμανό, γιατί ακριβώς οι άνθρωποι που πάνε στην Ανάρες είναι αυτοί οι οποίοι συγκροτούν αυτή την πρώτη γλώσσα. Το κάνουν όλοι μαζί. Το κάνει ένα κομμάτι που είναι αρκετά επιστημονικό, αρκετά τεχνικό, και γι' αυτό ίσως να κρύβεται εδώ πέρα και μια κριτική. Στο ότι χωλαίνει λιγάκι, ναι, φτιάχνει τη γλώσσα, αλλά παρόλα αυτά έχουμε ένα φυσικό ο οποίος μετά θα προσπαθήσει να καπηλευτεί, χωρίς να έχει τις έννοιες ιδιοκτησίας, το έργο ενός συντρόφου. Ρωμανός. Και μετά θα ζήτησε ο Πάνος. Και ο Πάνος μετά, ναι, βέβαια. Εγώ ήθελα να ρωτήσω σχέση με τη δικαιοσύνη. Αν την επαναστατική βία θα έπρεπε να την απολαμβάνουμε. Δηλαδή, αν το υποκείμενο που ασκεί αυτή τη βία θα πρέπει να βιώνει μια απόλαση κάπως αυτοδικαιωτική. Δηλαδή, όταν παράμε φασίστες θα πρέπει να γουστάρουμε. Σε κάποιους τώρα ήταν, γιατί έως ήταν σύντομα αρχαιοκράτης. Αλλά από την άλλη μέσα στην απόλαξη χάνεσε. Αυτό ήθελα να... Αυτό νομίζω είναι ακριβώς η παγίδα για αντίφαση της επαναστατικής δικαιοσύνης. Είναι ότι στον βαθμό που δεν είναι απλά γραφειοκρατική, δεν είναι δηλαδή μια γραφειοκρατικός μηχανισμός, και ο τρόμος εν τέλει όσο εξελίσσεται έχει την τάση να γίνεται γραφειοκρατικός ούτως ή άλλως, άρα να στερεί μέχρι ένα βαθμό η απόλαυση. Άρα την επαναστατική δικαιοσύνη την απολαμβάνεις.
Αυτό φυσικά μετανεί η απόλαυση, γιατί όπως έχουμε μιλήσει αρκετά, η απόλαυση γίνεται αυτοαναφορική κατανάλωση και αυτοδικαιωτικότητα. Και η παγίδα της δικαιοσύνης είναι πάντα η αυτοδικαίωση. Όπως και η παγίδα της βίας, έτσι. Γιατί η δικαιοσύνη εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι μόνο αυτοδικαίωση. Δεν αφορά το άτομο, αφορά πολλαπλότητες. Το που οδηγεί αυτοδικαιωτικότητα αυτή τη βία, άμα έχετε το. Και πάλι θα κάνω μια αναφορά στην. Είναι το ακύρα, α πούμε, αυτό το άνιμε, με αυτόν τον τύπο που θεωρεί ότι η ζωή τον έχει δικαιοδικήσει. Και όταν βρει τη δύναμη να αρχίσει να ασκεί βία, την απολαμβάνει τόσο πολύ που στο τέλος καταστρέφει όλο το σύμπαν, α πούμε. Ναι, εντάξει. Και ναι. Άρα η αυτοδικαιωτική βία, όταν δηλαδή η βία οδηγεί, οδηγεί στην απόλαυση, εκ των πραγμάτων περιέχει ακριβώς την παγίδα της αυτοδικαίωσης, άρα και όλο αυτό το φαύλο κύκλο. Απ' την άλλη, δεν γίνεται να μην απολαμβάνεις έστω και λίγο αυτή τη βία, ακριβώς επειδή είναι επαναστατική. Άρα είναι αυτά τα όρια της επιθυμίας και της απόλαυσης, τα οποία αναλυτικά είναι πιο εύκολο να τα διακρίνεις από ότι στην πραγματική ζωή. Και πάλι νομίζω ότι το νόημα έχει να το θέσει σαν πρόβλημα, ότι κάπως η επιθυμία να μην γίνεται απόλαυση, αλλά να ανοίγεται προς το άλλο, να ανοίγεται δηλαδή σε παραγωγή νέων μορφών ζωής, άρα να μην εμένει απλά στην απόλαυση του ίδιου, άρα στην κατανάλωση των συναισθημάτων, με την προοπτική να αποφύγει σε αυτό το φαύλο κύκλο. Αλλά εύκολα λέγεται, πιο δύσκολα πράττει. Άρα και πάλι μιλάμε για ένα, νομίζω, εύλογο στόχο. Σε μεγάλο βαθμό είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπε μόλις τώρα ο Γιώργος, και επίσης μέσα σε αυτό θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε ότι. Εντάξει, απόλαυση της βίας. Η ίδια η αισθητικοποίηση της βίας, ακόμα και αν περιλαμβάνει ως αισθητικοποίηση το να χτυπάει κάποιους φασίστες, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει πολύ κεντρικό ίδιος ο φασισμός για να χτυπάει όλους τους άλλους. Την αισθητικοποίηση της βίας. Δηλαδή, η αισθητικοποίηση και η φετιχοποίηση, αν το θέλουμε έτσι, κάποιο εργαλείο το οποίο θα έπρεπε ουσιαστικά να είναι. Κάτι σαν ένα ξέσπασμα, κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνει λογική και δεν περιλαμβάνει χαρά, έστω και αν κάποια υποκείμενα φανούν ότι το απολαμβάνουν ακριβώς επειδή φαίνεται ότι επιτελείται δικαιοσύνη, είναι ένα κομμάτι της ιδιαίτερης διαλεκτικής, της προβληματικής που αποτελεί η ίδια η έννοια και η κίνηση, η επανάσταση, και ένα από τα συνθετότερα ζητήματα, παύλα προβλήματα της επανάστασης ως εισόδου του αρνητικού. Η βία ως καταστροφική δύναμη είναι κάτι αρνητικό, αλλά και η επανάσταση περιέχει αυτή τη δυναμική του αρνητικού, ώστε να αφήσει μετά χώρο για δημιουργία. Είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα. Είναι μια διαλεκτική του κάθε ενός παρόντος, αν θέλουμε να πούμε. Πάνος. Ναι. Εγώ θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς πάνω στην ιδέα του Καμί ότι η επανάσταση έρχεται να επισφραγίσει μια διαδικασία η οποία στην πραγματικότητα έχει ξεκινήσει πολύ πριν και ολοκληρώνει αλλαγές που στην πραγματικότητα ενδεχομένως έχουν ήδη συντελεστεί. Ναι, εγώ συμφωνώ με αυτό. Αυτό είναι μάλιστα κάπως η προβληματική μου με αυτήν την έννοια ότι άμα πούμε η επανάσταση είναι συμβάν, αυτόν τον παντιουργικό τρόπο της απόλυτης ρήξης, χάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι και πάλι ο Ντελέζ είναι του συμβάντος και ο Ντελέζ, η οποία είναι και κάπως πύκνωση όλο αυτό που έχει προηγηθεί, είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή, κάθε επανάσταση μπορεί να τη δεις να έρχεται αρκετό καιρό. Δηλαδή, και ακόμα και το 1848 π.χ., το 1789, το 1917, υπάρχει μια πάρα πολύ μακριά. Γι' αυτό λέμε την επανάσταση γίγνεσθε, η οποία απλά συμπυκνώνεται κάποια στιγμή και υπάρχει αυτό το κατόφλι, αυτή η ποιοτική στιγμή. Αλλά σίγουρα δεν υπάρχει επανάσταση η οποία δεν έχει προετοιμαστεί. Το θέμα φυσικά είναι ότι καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό ήταν προετοιμασία της Επανάστασης, όταν έρχεται αυτή όντως η στιγμή της ρήξης. Δηλαδή, κάπως και τώρα μπορεί όντως να προετοιμάζεται, ακόμα και σε αυτές τις κουβέντες που κάνουμε κατά κάποιο τρόπο η Επανάσταση, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μας είναι τόσο ορατό. Αλλά η Επανάσταση είναι σίγουρα μια μακριά διαδικασία, απλά τείνει να πυκνώνεται σε κάποιες ποιοτικές στιγμές. Δηλαδή, συμφωνώ με αυτό τη θέση του κάτω. Εγώ τείνω να συμφωνήσω ακόμα περισσότερο με αυτό που είπε ο Γιώργος μόλις τώρα. Πολλές φορές κάνουμε πράγματα ή εκδηλώνουμε θέσεις οι οποίες μπορεί στην πραγματικότητα να οδηγούνται σε αυτό που ονομάζω κρίσιμη μάζα της πληροφορίας, η οποία τελικά δημιουργεί μια κουλτούρα, δήλωση, πραγματοποίηση ενός συμβάντος όπως θα μπορούσε να είναι η Επανάσταση, και να μην αναγνωρίζουμε ακριβώς τι είδους είναι τελικά αυτό το κομμάτι το οποίο μέσα από ιδιαίτερους τρόπους, μέσα από χαοτικούς αν το θέλουμε τρόπους, αλλά και τρόπους που το χάος εκφράζεται ιδιαίτερα φίνα και ευέλικτα, μπορεί να οδηγείται τελικά στο ξέσπασμα κάποιου είδους επανάσταση. Ακόμα και μια επανάσταση με ελευθεριακά χαρακτηριστικά, που όμως
τον τύπο της, τη φόρμα της, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να προβλέψουμε ίσως για πράγματα που αναφέρθηκαν και πιο πριν σε αυτήν την κουβέντα. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ναι, μισό. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ηλίας. Επιτρέπετε μόνο αυτό που λέτε, η σωστή μετάφραση είναι πάντα σε αυτήν την ερώτηση. Δηλαδή, να θέσω και λίγο το θέμα του τραυματισμού. Σημασία και η επανάσταση είναι να μας συνέχεια σε διαδικασία εξέλιξη. Και δυνάμει. Απλά εγώ νομίζω, ναι, εξέγερση είναι, αλλά σχέση με, νομίζω όπως εγώ το καταλαβαίνω, η επανάσταση είναι και συντακτική δύναμη, δηλαδή είναι και παραγωγή θεσμών. Και όσο και να λέμε διαρκή επανάσταση, αυτό μπορεί να οδηγήσει αυτό που ανθρωπολογικά λέγεται οριακή, πώς το λένε, μόνιμη οριακότητα. Δηλαδή να είσαι σε ένα μόνιμο σημείο μετάβασης. Αυτό είναι κάπως μια έννοια όριο. Η επανάσταση παράγει κανονικότητα. Πρέπει να παράγει δηλαδή μια κανονικότητα, μια νέα μορφή κανονικότητας. Φαντάζομαι και πάλι θέμα είναι να μπορεί να την αμφισβητεί. Δηλαδή να έχει τους κώδικες ενσωματωμένους, ώστε να μην παγιώνεται και να τους αμφισβητεί. Αλλά μια διαρκή εξέγερση, να είμαστε δηλαδή μόνοι μας εξέγερση και μόνοι επαναστημένοι, είναι κάπως ακραίο. Θα είμαστε σε μια μαστούρα μόνοι. Δεν ξέρω, είναι σαν να είσαι μόνοι μαστουρωμένος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι, δεν μπορεί να είσαι σε ένα μόνοι μεταβατικό στάδιο. Η επανάσταση συντάσσει και νέες μορφές ζωής που πρέπει να αποκτήσουν κάποια κανονικότητα. Βέβαια. Ναι, προφανώς. Ο ρομαντισμός, μισό λεπτό πάνω, ο ρομαντισμός σε αυτό το στοιχείο είναι λέξη κλειδί ως κίνημα και ως θέσεις, φιλοσοφικές θέσεις. Ο Καμί ουσιαστικά εκφράζει μια ρομαντική θέση. 100%. Σαφώς, εάν έχουμε ως κεντρικό πυρήνα τη στάση μας στη ρομαντική πρόσληψη, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια νικηφόρα επανάσταση. Η διαρκής εξέγερση έχει σημασία. Όποια και αν είναι αυτή η εξέγερση, όσο και αν αφήνει περιθώρια για να υπάρχουν προσωρινές κανονικοποιήσεις, στο βάθος του πνεύματός μας, συνειδητά και ασυνείδητα, ή μάλλον ακόμα περισσότερο υπόρρητα, βρίσκεται αυτή η διαδικασία, η οποία είναι τόσο σύμφυτη με τη φύση και αντιλαμβάνεται έτσι ο ρομαντισμός, η οποία κάποια στιγμή δημιουργεί ξεσπάσματα, δημιουργεί ανατροπές, δημιουργεί ρήξεις. Πάμε. Εγώ πάντως αυτό που υπενήθηκα πριν με την ερώτησή μου είναι ότι ενδεχομένως η Επανάσταση δεν μπορεί να θεσπίσει νέους θεσμούς όταν η ίδια η κοινωνία δεν έχει ξεπεράσει τους προηγούμενους. Προφανώς, γιατί οι θεσμοί και ένας νόμος δεν είναι αυτό. Οπότε αυτό είναι ένα κριτήριο για το τι ζητάμε κάθε εποχή, για το τι θεωρούμε ότι μπορεί να συμβεί. Απλά δεν είναι όλη η κοινωνία. Δηλαδή, ένα κομμάτι της κοινωνίας μπορεί να είναι έτοιμο να κάνει το επόμενο βήμα, άλλο γι' αυτό παράγεται και αυτή η εμφύλια ρήξη. Η επανάσταση αυτή παίρνει την εμφύλια ρήξη. Αλλά κοιτώντας γύρω μας, μπορούμε να καταλάβουμε λίγο πολύ τι θεωρείται από τους περισσότερους. Εννοείται. Ή από μια κρίσιμη μάζα που θα λέει ξεπερασμένη. Ξεπερασμένη. Και εκεί ναι, ναι, δεν σημαίνει φυσικά. Αυτό είναι και ένα πρόβλημα με την καλλιτική μου άποψη, ας πούμε. Αυτό είναι και ένα πρόβλημα. Σε σχέση με την πρόταση του αναρχικού χώρου για την έννοια της δημοκρατίας, η εχθρότητα μάλλον του αναρχικού χώρου προς την έννοια της δημοκρατίας. Ναι, φυσικά, όπως είπε ο Γιώργος πιο πριν, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι δυναμικές υπάρχουν μέσα σε κομμάτια του πληθυσμού. Δηλαδή, ξαφνικά, όταν το 1967 συμβαίνει το σκάνδαλο του Στρασβούργου στη Γαλλία, δηλαδή η υπεξαίρεση από ένα κομμάτι καταστασιακών ενός φοιτητικού ταμείου για να βγάλουν το βιβλίο «Η αθλειότητα και η μιζέρια των φοιτητικών κύκλων», εκείνη τη στιγμή οι καταστασιακοί στην Γαλλία ουσιαστικά πιστεύουν ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεσπάσει εκείνη τουλάχιστον την περίοδο μια επανάσταση, αλλά περισσότερο μέσα από τη ριζοσπαστικοποίηση καθημερινής ζωής, κάτι συμβαίνει, κάπως το κάνουμε, ναι σίγουρα υπάρχουν εξεγέρσεις, όμως ένα χρόνο μετά γίνεται το Μάιο του 68 ή ένα χρόνο μετά έχουμε το αποκορύφωμα της πολιτιστικής επανάστασης στην Κίνα ή έχουμε ό,τι συμβαίνει στα αμερικανικά πανεπιστήμια το 68 και το 69 ή και το 70. Έχουμε το Weather Underground πια, τη μετεξέλιξη των Weathermen μετά το συνέδριο του SDS, Weather Underground, μέσα και από το χαρακτήρα αυτό που πήρανε δηλαδή και τα διάφορα συμβάντα, όλα αυτά που γίνανε με τις, αν το θέλουμε, τις συγκρούσεις στο Σικάγο ή τα πράγματα που συνέβηκαν σε κάποιες ομάδες που χάθηκαν παίρνοντας λίγο πιο ακραίους δρόμους.
εκεί όμως ήταν, Γιάννη, σε όλες αυτές θέλω να πω, θέλω να πω, ναι, θέλω να πω, θέλω να πω, εκείνο που θέλω να πω περισσότερο είναι ότι αυτό που λέμε κοινωνία δεν είναι κάτι δεδομένο. Ούτε αυτό το οποίο πιστεύει η κοινωνία ανάμεσα στο 2011 και στο 2012 είναι αυτό το οποίο τα μεγαλύτερα κομμάτια της ξαφνικά ακριβώς εξαιτίας της κρίσιμης μάζας πληροφορίας θα το πιστεύουν το 2013 και το 2014. Δηλαδή μπορεί δυναμικές οι οποίες είναι μειοψηφικές ξαφνικά να αναδειχθούν σε πλειοψηφικές. Να βρεθούμε σε ακροδεξιά κινήματα ή να βρεθούμε σε ακραία ριζοσπαστικά αριστερά κινήματα ή σε ελευθεριακά κινήματα ή σε κοινοτισμό. Είναι πολύ περίεργες οι δικτυακές, αν το θέλουμε έτσι, εκλεκτικές συγγένειες ανάμεσα στις πληροφορίες και στον τρόπο που αυτές εσωτερικεύονται από κομμάτια του πληθυσμού και από τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτά τα κομμάτια ενός πληθυσμού. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Δυνατά. Ναι, δεν πήρες, θα την άρχισε εδώ. Μια ερώτηση. Υπάρχει αυτός που μου έδωσε στεγνά ότι δεν θεωρεί παράσταση με τον Τζάμπα. Θα ήθελε ενδιαφέρει από τους ίδιους. Δεν είναι ανάπτυξη. Όχι. Εγώ όχι, εγώ έχω πιο άλλο. Δεν τον έδωσα, ήταν απλά χάρη το λόγημα, έτσι δεν ήταν. Όχι, από την Ανάπολη να δω τι είναι παράσταση. Ναι. Εντάξει, κύριε, εγώ τώρα με την Ροζάβα είναι μεγάλη κουβέντα. Εγώ είμαι λίγο πιο αμφίδρομος. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει κάτι επαναστατικά στοιχεία. Αλλά υπάρχουν κάποια κείμενα που μπορεί να βρει, τα οποία προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί δεν θεωρείται, γιατί δεν το θεωρούν τουλάχιστον επανάσταση αυτά οι συγκεκριμένες προοπτικές. Υπάρχει. Δηλαδή τώρα είναι μεγάλη κουβέντα το γιατί δεν το. Δηλαδή από όσο καταλάβετε δεν θεωρούν ότι είναι επανάσταση, γιατί αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα δεν καταρκεί κάποιες πολύ βασικές μορφές. Ουσιαστικά της υπάρχουσας κοινωνίας, συν το γεωπολιτικό πλαίσιο, συν το γεγονός ότι ορίζοντας ό,τι και να είναι παραμένει ένα έθνος κράτος, θεωρούν ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει επαναστατική δυναμική ή δεν είναι τέλος πάντων επανάσταση αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η θέση. Τώρα, αν ρωτάς τη δικιά μου άποψη, εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχουν εξαφεί επαναστατικά χαρακτηριστικά. Τώρα, η κλίμακα, η ένταση αυτής της επανάστασης, εντάξει, αυτό χωράει η κουβέντα. Αλλά νομίζω ότι όσοι θεωρούν ότι δεν γίνεται επανάσταση έχει να κάνει με αυτό. Ότι δηλαδή δεν είναι επαρκώς ριζοσπαστική από τη δικιά του σκοπιά, τέλος πάντων. Αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Νομίζω σιγά σιγά θα κλείσουμε. Θα κάνει ο Γιώργος την αποφώνηση. Θα κλείσουμε το σημερινό τέταρτο μέρος του κύκλου Επανάσταση. Τρόμος, δικαιοσύνη, ουτοπία. Θεωρώ πολύ περιεκτική την κουβέντα που έγινε μετά. Από τις τέσσερις φορές που βρεθήκαμε, ήταν ίσως κατά τη γνώμη τη δική μου μια από τις πλέον περιεκτικές συζητήσεις. Και θα ήθελα να ανανεώσω το ραντεβού μας για τις 28 Φεβρουαρίου, Τετάρτη αυτή τη φορά, στις 8.30 ώρα, με τον Γιώργο Ξηροπαΐδη, πάνω στην πρόσληψη της βίας, την κριτική της βίας, την πρόσληψη της βίας, στο έργο του Βάλτερ Μπένιαμιν. Επίσης, θα ήθελα να ανακοινώσω ότι την αμέσως επόμενη μέρα από την 28η Φεβρουαρίου, την 1η Μαρτίου δηλαδή, έχουμε την έναρξη του δεύτερου κύκλου της σειράς Χρόνος με τον Σωτήρη Γουνελά και τον Βασίλη Ξηδιά, με τον τίτλο «Χρόνος, ψυχή, υποκείμενο 1». Γιατί 1, γιατί θα ακολουθήσει δύο εβδομάδες μετά το «Χρόνος, ψυχή, υποκείμενο 2» με τον Γεράσιμο Στεφανάτο και τον Αλέξανδρο Σχισμένο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι για το φινάλι. Εντάξει.